Τι είναι σε παίξω. Να παίξω. 2-0 η ΑΕΚ. 2-0 η ΑΕΚ. Λίγη το πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, κύριε. Τυχερή ήταν η ΑΕΚ. Έβαλε ένα γκολ τυχερό στην αρχή. Τώρα έβαλε και ένα με τον Κονέ. Που δεν πρέπει να βρει ψυχολογία. Είναι καλό παίχτη. Η ΑΕΚ δεν είναι ευκαιρία σε τέτοιου παίχτε που πάνε εξωτερικό. Και εμεί το κάναμε όταν δεν θέλαμε να εξοδέψουμε λεφτά. Ρε. Όταν εμένα με ρωτήσαν το καλοκαίρι ποιο είναι ένα καλό παίχτη υπάρχει, λέω ο Κονέ. Λέω, αλλά δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Δεν είναι. Από ό,τι φάνηκε δεν ήταν έτοιμο. Δηλαδή αυτό ακόμα μπαίνει. Ναι. Και έχουμε φτάσει στη μισή σεζόν. Θα μου πει τώρα, άμα συνέλθει από τον Γενάρη και μετά και παίξει το 60-70% και τότε τι έβαλε το ζουν. Κολόφερε. Ναι. Και συνέλθει τέλος πάντων και παίξει για μισή χρονιά, είναι κακό. Όχι. Κακό δεν είναι. Είναι εκπομπή του ΕΤΟ. Γιάννης Γιαννούλης δεξιά μου, υπεραθλητής. Ξέχωρα αν το ρεκόρ της ΜΕΝ αρχίζει και μπάζει. Δεν πειράζει, δεν φταίει ο Γιαννούλης ποτέ. Φταίνε όλα τα άλλα. Όλοι φταίμε. Όλοι φταίτε. Όλοι φταίμε. Όταν χάνει. Δεν πείθει ούτε στην αγρίδα αυτή τη στιγμή. Φίλε, όλοι φταίμε. Όλοι φταίτε. Βέβαια, τι, όλοι χάνουν. Όπως και όλοι κερδίζουν. Περαστικά και στο παιδί που χτύπησε. Ναι, ναι, στον Γρηγόρη, Μιχαηλίδη. Με μέντε είμαστε ούτως ή άλλως. Θέλουμε, δεν θέλουμε δηλαδή. Εδώ μας απειλεί. Δεν πέσει κάτι άλλο. Ναι. Σταύρος Κόρκας στο άλλο μικρόφωνο του Λίμπερο 107,4. Του πολύ ανεβασμένου Λίμπερο 107,4 είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα. Σημαντικά πράγματα συμβαίνουν. Συνέβησαν το Σαββατοκύριακο. Έρχονται και στο άλλο Σαββατοκύριακο. Γεμάτο το σουκού. Γεμάτο το σουκού. Τετάρτη έχουμε μπάσκετ. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ωραίο παιχνίδι. Θα πάω. Και εγώ. Μαζί θα πάμε, αυτό εννοώ. Όχι. Δεν με θες. Τι να πω. Δεν με γουστάρεις άλλο. Δεν με αγαπάς. Να σου δείξω λίγο πώς παίζει το άθλημα, ρε φίλε. Πώς κάνεις έτσι να πούμε. Κάτσε δίπλα μου, δεξιά. Θα κάτσεις δεξιά δίπλα μου. Θα σου φέρω εγώ τι διαρκείες για να πάμε μαζί. Όχι, με αυτό με βολεύει το χέρι μου. Όταν κάτι γίνεται, ξέρεις, ανοίγω αγκώνες. Εντάξει, θα πάμε λίγο που έχει απόσταση. Όχι, όχι. Τείχο θα κάτσουμε. Πλατούλα, πλατούλα. Κάναμε ρεπορτάζ γιατί εμείς δεν είμαστε τυχαίοι. Ναι, δεν είμαστε τυχαίοι. Κάναμε ρεπορτάζ για τον μπάσκετ. Γιατί εγώ με αυτό που γίνει στον κόρυβο δεν το αφήσω έτσι. Είναι η αλήθεια. Μπορεί να κέρδισε ο ΠΑΟΚ, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Θα μπορούσε και να χάσει κιόλας. Έτσι όπως πήγε το παιχνίδι και έτσι όπως πήγαν οι αποφάσεις. Κακές αποφάσεις. Ναι, ναι, ναι. Έχετε βριστικές. Κακές αποφάσεις. Δεν είναι, ξεστή. Η πρόθεση με ενοχλεί εμένα. Η τζούφια, η δικαιολογία με ενοχλεί εμένα. Και αυτό είναι. Αυτό όμως δεν το ξέρει ο κόσμος. Δεν το ξέρω. Εγώ καταλαβαίνω βλέποντας. Καταλαβαίνω βλέποντας ότι υπάρχει πρόθεση. Κοίταξε, πρόθεση δεν φαίνεται να υπάρχει. Υπάρχει ότι, οπ, τι κάνουμε τώρα, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Έλα ρε τώρα. Και ο ένας ρίχνει να σου δίνει στον άλλον. Όταν σου ζητάει Insta Replay, ρε φίλε, ναι, η ομάδα, και δεν, ενώ υπάρχει κανονισμός και κάνεις πως δεν ακούς. Τιμωρία την ομάδα. Είναι μέσα, είναι. Άλλο λέω, λένε, έχουν συμφωνήσει όλες οι ομάδες να έχουν Insta Replay. Έχουν Insta Replay. Ωραία, είχε. Είχε. Όχι, εν τέλει είπανε, είχε. Όχι, μίλησα εγώ με τον τώρα που ερχόμασταν να μιλούσε εσύ. Δεν κατάλαβα με ποιον. Ναι. Εγώ μιλούσα με τον Βαγγέλη τον Ιωάννου. Ωραία. Α, το που είναι, ναι, ο διευθυντής του αθλητικού της ΕΡΤ. Ναι. Εντάξει. Και το ρεπορτάζ που κάναμε μισή ώρα πιο νωρίς. Πιο νωρίς. Δεν αποκαλύπτουμε, δεν αποκαλύπτουμε την πηγή. Αλλά μας είπε. Ναι, ότι. Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά. Δεν υπήρχε Insta Replay. Δεν υπήρχε γήπεδο. Ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη. Πρώτο μούφα. Πρώτα απ' όλα, για όσους δεν ξέρουν τι έχει γίνει, γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποιοι, ναι, που, ναι, δεν ξέρουν τι έχει γίνει. Ωραία. Υπάρχει δίποντο που το μετράν για τρίποντο, εκεί που κρίνεται το παιχνίδι. Ανάποδο το είπες. Είναι τρίποντο. Είναι, όχι, δίποντο που το, ναι, μετράν, ναι, για τρίποντο. Ναι, ωραία. Συγγνώμη. Πατούσε γραμμή, το φωνάζει ο πάγκος του ΠΑΟΚ για Insta Replay και αυτό το πράγμα κάνει πως δεν το ακούει η διαιτητική τριάδα. Ναι. Κάτι το οποίο δεν γίνεται να μην υπάρχει πρόθεση. Και ξέρεις ότι άμα φωνάξεις πολύ δυνατά τρως τεχνική ποινή, mm, και μετά ρωτάνε το λόγο. Mm. Δηλαδή, δηλαδή θα δουν που θα φωνάζεις, ναι, γιατί ξέρεις θέλει και τρόπο, δεν μπορείς, ναι, να, ναι, ναι, μπουκάρεις μέσα. Ναι. Γιατί έτσι και αρχίζεις και φωνάζεις, ρίχνουν τεχνική ποινή, γιατί και μετά ρωτάνε, το σφύριγμα δεν το παίρνουν ποτέ πίσω. Ποτέ. Γι' αυτό ας πούμε πιστεύω δεν ορμήξανε πιο... Πιο έντονα. Πιο έντονα. Mm. Καλά κάνανε γιατί εκείνη την ώρα
Υπάρχει κίνδυνος πάντα. Υπάρχει κίνδυνος, αλλά αυτό που είπαν ότι δεν υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη. Είναι ψέμα και έμαθα τι έγινε. Είναι ψέμα, γιατί εφόσον σε δείχνει live η τηλεόραση και ας είσαι σε τέσσερα παιχνίδια συγχρόνως δείχνανε. Ακούω να δεις, δεν έδειχνε η αναλογική τηλεόραση το Κόρυβος ΠΑΟΚ, έδειχνε στιγμιότυπα του Κόρυβος ΠΑΟΚ, αλλά... Έδειχνε ροή. Έδειχνε ναι. Δύο λεπτά μετά. Ναι, αυτό σου κήπεδο, λέω, αγόρι μου. Αυτοί μπορεί να γυρίσουν να πούνε ότι δεν μας έδειχνε ζωντανά. Ψέμα. Ψέμα. Γιατί εγώ το είδα το στο web όλο το παιχνίδι. Α, εγώ στο ΕΡΤ web 2, κάτι ξέρω εγώ, είχε όλο το παιχνίδι. Και το βλέπα κανονικά. Άρα η κάλυψη η τηλεοπτική, έστω και αν στο αναλογικό δεν ήταν και τα 40 λεπτά και 5 με τον παράταση 45. Ναι. Ωραία. Στο άλλο εγώ το είδα ολόκληρο. Και λέει λοιπόν η πλευρά των διαιτητών ότι δεν είχε instant replay. Ξέρεις γιατί δεν το κάνανε? Γιατί εκείνη την ώρα είχαν αγριέψει εκεί οι χούλιγκαν της Αμαριάδας. Ναι. Ωραία, είχαν αγριέψει και για να πας να δεις το instant replay ο Χαλβατσιώτης καθόταν 15 σκάλια πάνω. Και δεν πήγαν γι' αυτόν τον λόγο. Έπρεπε να πάει ο ένας διαιτητής να ανέβει 15 σκαλιά. Δεν πας στο δημοσιογράφο. Στο δημοσιογράφο πας, εκείνη το monitor. Δεν έχουν monitor μέσα. Έχουν monitor και στο... Δεν είχανε. Δεν είχαν, άρα φταίνε. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει ευθύνηση η ομάδα. Πρέπει να έχει δίπλα, νομίζω, στο... Στη γραμματεία. Στη γραμματεία απάνω. Δεκτός. Δίπλα σε αυτόν που κρατάει το 24. Δεν ξέρω τον κανονισμό. Ξέρω ότι υπάρχει υποχρέωση των διαιτητών κρίσιμες φάσεις στο τελευταίο δίλεπτο να τις τσεκάρουνε. Δεν το έκανε και ο λόγος που δεν το έκανε, ένας από τους λόγους που εμένα μου κάθεται, είναι ότι έπρεπε να ανέβει στην κερκίδα ο ένας. Και να πάει στο Χαλβατσιώτη. Όχι, επικίνδυνο. Έπρεπε να κάνει ένσταση η ομάδα του ΠΑΟΚ στη συγκεκριμένη περίπτωση και να πει πριν τον αγώνα και να πει εδώ πέρα που είναι το μόνιτορ, χάλασε, ωραία ένσταση. Δεν ξέρω. Αλλά να σου πω κάτι, δεν έχουν γίνει, δεν υπάρχει αθλητική δικαιοσύνη. Οι παίκτες εθνικής που δεν πήγαν σε εθνική τελικά τιμωρηθήκανε. Δεν έχει βγει απόφαση. Τι δεν έχει βγει απόφαση? Βγήκε απόφαση. Ο νόμος λέει ότι αυτόματα τους επόμενους τρεις αγώνες δεν παίζεις. Δεν γίνεται δικαστήριο. Δεν είναι κάτι που να πας και να πεις. Να πεις τι. Ναι. Άρα άμα δεν τιμωρηθούν αυτοί οι παίχτες από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό, πρέπει αυτόματα από την Ομοσπονδία. Άρα η Ομοσπονδία δεν τους τιμώρησε, δεν τους κάλεσε για να μην τους τιμώρησε. Άρα φταίει η Ελληνική Ομοσπονδία. Ναι, λογικό. Τι λογικό, δεν είναι λογικό. Και η Ελληνική Ομοσπονδία φταίει και οι διαιτητές που έχουμε. Μα δεν είναι οι διαιτητές. Πες, δεν γίνεται ο αγώνας. Δηλαδή, γιατί στο παλατάκι έχει, σ' άλλο δεν έχει. Αδερφέ, δεν ξεκινάει ο αγώνας. Πάει ο διαιτητής και να πει. Γιατί ξέρεις ότι άμα δεν πληρωθούν οι διαιτητές πριν τον αγώνα, δεν παίζουν. Ναι. Αλλά δεν κοιτάνε όμως όλα τα άλλα. Έπρεπε να υπάρχει monitor στη γραμματεία. Ο Χαλβατσούλης που κάνει ένα μετάδοση, τα δημοσιογραφικά είναι εκεί. Δεν είναι υποχρεωμένο να είναι μπροστά στο παρκέ. Εννοείται αυτό. Άρα δεν μπορεί να πάει ο διαιτητής. Και ο διαιτητής τι να πάει να πει? Ξαναγυρίνα το μου. Έχουν γυρίσει φάσεις. Ναι, βέβαια έχουν πολλές γυρίσει. Και αυτό έγινε και μία φάση μου είπανε τώρα στο Ολυμπιακό, στο Άρης Παναθηναϊκός, όπου παίχτηκε το παιχνίδι, είχε περάσει η φάση και μετά από ένα λεπτό. Ναι, ναι, επιτρέπεται. Μα ναι. Εννοείται αυτό. Δεν μπορεί να κόψει τη ροή του αγώνα. Όχι, αν κόβει τη ροή. Απλώ συνεννοούνται οι διαιτητές μεταξύ του και άμα δεν είναι σίγουροι στην πρώτη νεκρή μπάλα, δηλαδή όταν σταματάει ο χρόνο για κάτι, τότε γυρνάνε. Αλλά πάνε και το βλέπουν. Και άμα έχουν μπει καλάθια από τότε, ακυρώνονται. Και ξαναγυρνάμε στην προηγούμενη φάση. Τέλος και πάνω. Το άλλο, δεν είναι αυτό, εδώ σβήσαν τα φώτα στο γήπεδο. Αυτό που το πας, φίλε. Αδερφέ, σβήσαν τα φώτα και δεν σφύριξαν. Ναι, ναι. Πεζότανε. Και αρχίπω αυτό και έγινε και φάουλ με πρόθεση. Μα δεν βλέπανε. Τι δεν βλέπανε, ρε. Δεν βλέπανε, σβήσαν τα φώτα. Αδερφέ, δεν βλέπω. Φίλε, το να δούμε. Δεν γίνονται αυτά. Παιδιά, 2017 έχουμε, για πάμε λίγο, για συνέρθετε. Τώρα δηλαδή θα σου πω κάτι, Αμαλία. Μετά λένε γιατί βρίζουν τις διαιτητές και βρίζουν αυτό. Αυτό είναι. Και το άλλο, ρε φίλε. Χωρίς να φταίνε, τρώνε πινιλίκια. Η Κοσμοπολίτικη Αμαλιάδα έκανε μια ομάδα η οποία είναι και καλή, φίλε. Δεν είναι κακή για το μέγεθος της. Δεν έχει σχέση. Ναι, άλλο σου λέω εγώ. Και είναι ανάγκη να κάνεις. Αυτό σου λέω. Σβήσαν τα φώτα, τι.
Στο 40, στο 39 και 51. Ναι. Με χρονοδιακόπτη. Κάποιος εκεί πέρα, κανένας παλιακός εκεί πέρα, κανένας χοντρός, φαλακρός, γλιάδης εκεί πέρα, τραβήσε τα φώτα. Και πήγε άλλος και τα σβήσε. Ακριβώς. Ακριβώς, μα αυτό είναι. Και δεν είναι τα φώτα του γηπέδου του ποδοσφαιρικού που τα κλείνεις μία και ανάβω σε 10 λεπτά. Είναι διακόπτης. Τι έγινε, έπεσε ασφάλεια. Έλα τώρα. Έλα μα τώρα. Πάρε τον Παπα Ιωάννου να το φτιάξει. Και το θέμα είναι λοιπόν ότι θα πρέπει να τιμωρηθεί όντως ο Κορυβός για αυτό το πράγμα. Για το σβήσιμο των φωτών. Πρέπει να τιμωρηθεί γιατί δεν έχει μόνιτορ. Πρώτον. Δεύτερον, εντάξει, άλλο να πεις. Δεν φταίει η ομάδα του Κορυβού που σβήσαν τα φώτα. Ποιος φταίει, εγώ φταίω. Έπεσε η τάση, αδερφέ. Ο διαιτητής γιατί δεν σταμάτησε το παιχνίδι. Μαζί σου. Να τιμωρηθεί ο διαιτητής. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Τέλος πάντων, ξεκινήσαμε τα αγωνιστικά, αλλά έτσι είναι. Όχι, έτσι είναι. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα αφήσεις να πέσουν κάτω. Ξεφτιλίζουν το άθλημα το οποίο ήδη βάλεται από τους παράγοντές του. Λόγω Euroleague, λόγω FIBA, λόγω δύο ομάδων που τα κατακτάνε όλα, δεν είναι στην κεντρική διαχείριση, λόγω της δομής, λόγω χιλίων πραγμάτων το άθλημα περνάει την κρίση του. Να σου πω κάτι. Αντί να είναι πρώτο θέμα σε όλη την Ελλάδα τη σπουδαία νίκη που έκανε η ΑΕΚ εναντίον του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, δηλαδή που κάτι άκουσε 25 αγώνες, 26 αγώνες σε ρή μέσα έξω. Δηλαδή αυτό ανασχολούμαστε με ότι ξέρεις επιτέλους. Κάποιος έσπασε τους δύο και τους κέρδισε. Ασχολούμαστε γιατί σβήσαν τα φώτα στην Αμαλιάδα και δεν διέκοψε ο διαιτητής. Η ΑΕΚ φέτος κέρδισε και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Μπράβο, επιτέλους. Κούρασε αυτό. Εντάξει. Κούρασε, δεν λες τίποτα. Ευτυχώς πρόλαβα που κατεβαίναμε εμείς κάτω και τους είχαμε 20 στο κεφάλι όλους αυτούς. Κι εγώ το πρόλαβα, το βλέπω. Τι ωραία ήταν, ρε φίλε. Ναι. Και μετά ξεκίνησε κάτι φορά. Και για αυτόν τον λόγο οι Golden State PAOK που έχουν ξεκινήσει ένα σερί το οποίο δεν σταματάει πουθενά. Δεν με αποθεώνεις όμως που σου είπα ένα απλό πράγμα και η ομάδα είναι τρένο τώρα. Δεν μου... Γιατί δεν σε αποθέωσε εκείνη την ώρα, δεν το έκανα βίντεο, δεν το ανέβασα στα site, τι άλλο να κάνω. Όχι, πρέπει να το λες συνέχεια. Ο Γιαννούλης κατάλαβε ότι ο Ντίλαρ ήταν το πρόβλημα. Ναι, φίλε, ο Γκος είναι πολύ καλός παίχτης. Συγγνώμη, το είδες το παιχνίδι. Το είδα. Είδες πόσο εύκολα βάζει τους πόντους του. Δεν καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται. Έτσι. Τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου στην αρχή μαζί, μπαίνει μέσα, τρία σουτ, 7 πόντους ο Μπαγκούστα. Βγαίνει. Τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου, παίρνει δύο σουτ μετά, πάλι ξεφεύγει ο Πάοκ. Και η μπάλα πάλι παίρνει τις προσπάθειες. Ακριβώς. Όχι όλες μέσα, αλλά όχι, δύο κρίσιμες. Δηλαδή να σου πω κάτι, ρε φίλε. Θα χάσει και σου. Άκου, δεν λέμε. Όταν στον ευνηδιασμό στην παράταση είμαι δύο μπροστά και σηκώνεται στο τρίποντο και μπαίνει ασάλιωτο, μου κάνει. Εκεί δηλαδή μου δείχνει ότι έχει στόφα, ρε φίλε. Ναι. Ωραία, γιατί εκεί είναι φάση που ή σηκώνεσαι και το βάζεις και μπράβο, ναι. Ή δεν το βάζεις και σε σκοτώνουν. Και σε σκοτώνουν, ναι. Σε σκοτώνουν. Ναι, αλλά αυτοί οι παίχτες όμως είναι. Γι' αυτό τους θέλεις, για αυτή τη δουλειά. Ναι, αυτός την ξέρει τη δουλειά πάρα πολύ καλά. Ναι. Και μάλλον του εξήγησαν και το τι θέλουν από αυτόν. Καλά, πάρα εννοείται, πολύ καλά. Εννοείται. Εντάξει. Δεν τον βγάζουν όμως από το βιογραφικό του. Όχι. Αυτό κάνει. Δεν την κουράζει την μπάλα, βγαίνει από τα screen, παίρνει τα σούτ εκεί στα 6 μέτρα και στο τρίποντο. Θα κάνει κάποια διείσδυση μόλις τους βρει λίγο μπόσικους. Βάζει όλες τις βολές. Τις βολές όλες τις ασάλιωτες. Μια χαρά. Μια χαρά ο Γκος, φίλε. 34-34. Μια χαρά είναι. Βρετή, αυτός μόλις βρει λίγο ρυθμό με την ομάδα. Μα ήξερε, βλέπεις ότι όταν ψιλοκόλλαγε η ομάδα, πήγαινε, έπαιζε ένα pick and roll για να πάει να πάρει βολές. Δηλαδή ορμούσε στα πόδια των ψηλών. Ναι. Δηλαδή ο τύπος ξέρει μπάσκετ. Δηλαδή, εντάξει, δεν τον κάνουμε θεό τώρα ότι είναι. Όχι, δεν απλώς... έχει δώσει κάποια πράγματα στην ομάδα που τα χρειαζόταν. Ξεκάθαρα. Και αν πάρει και ένα. Αυτός ο τρεις δεν δηλαδή, με έχει αγανάκτηση. Λες και βλέπω στο Ποσειδόνιο να παίζουμε μπάσκετ. Παίρνει την μπάλα, τρέχει. Το είδες στην αρχή. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Γι' αυτό τώρα έχει φάει τέτοιο. Τέτοιο κόλλημα στο κεφάλι του. Το καταλαβαίνω. Δηλαδή φοβάται. Λέει, όχι, αφού αλλάξαν τον τέτοιο, τον τρίλα θα αλλάξουν και εμένα. Μέσα σε δύο λεπτά προσπαθεί να βάλει καλάθι, να κλέψει, να πάρει rebound και να βάλει και ένα τρίποντο να καρφώσει κιόλας. Μέσα σε δύο λεπτά. Δηλαδή από το άγχος του θέλει να τα κάνει όλα αυτά. Ναι, δεν καταλαβαίνω ότι έτσι θα φύγει. Εντάξει, κοίταξε, δεν μπορούν να φύγουν όλοι οι παίχτες. Τι νομίζω ότι είναι τράπεζα ο Πάγκο, αυτή τη δουλειά κάνει, θα αλλάζει παίχτες και όχι, να. Όχι, φίλε, άμα βρει ένα καλό ψηλό ένα στο 5 που να καλύπτει λίγο την αδυναμία του Κρουμπάλη και του Κλάσεν. Θα τον διώξει ο τρεις. Εντάξει, κοίταξε, δεν είναι τόσο εύκολο να διώξει παίκτη. Φίλε.
Ρε, μαζί σου, βάλε και τον κόσμο μέσα. Δεν είναι και ωραίο, δεν είναι και αυτό. Εντάξει. Να αλλάξει τότε 4 παίκτες, να κρατήσει 2. Έναν έχει ανοίξει. Έναν άλλαξε. Ναι, ρε φίλε, δεν είναι όμως καλό αυτό. Και εγώ συμφωνώ, μακάρι να μην γίνει, να μην αλλάζει ποτέ. Ξέρεις ότι είναι επιτυχία να ξεκινάς με τους ίδιους ξένους και να τελειώνεις με τους ίδιους ξένους. Επιτυχία είναι, φίλε, αλλά πριν του Άρη, του Πρίφτη την πρώτη χρονιά, δεν το έκανε κανείς άλλος ποτέ. Να ξεκινήσει, το έκανε ο Ολυμπιακός. Να σου πω κάτι, δεν το κάνανε γιατί είναι και φτηνή, είναι και λένε ότι θα έχουμε τους ξένους, δεν παίξαν οι ξένοι, είναι άπειροι, δεν μας βγήκαν οι ξένοι, ξέρεις, είναι και δικαιολογία αυτό. Τέλος πάντων. Εγώ λέω λοιπόν ότι μας παίρνει για μια αλλαγή, όχι τώρα, τι, πιο μετά. Μια αλλαγή τώρα να γίνει, τι να περιμένεις. Να βρεις αυτό που θες, Γιάννη. Ο Λίνος είδες που παίζει το τεσσαράκι, τι ωραία που το παίζει τώρα. Μια χαρά το παίζει. Μια χαρά το παίζει. Μια χαρά παίζει ο Λίνος και επειδή εγώ τον ξεφώνησα τις πρώτες 3 αγωνιστικές μήκες, πάση τα νεύρα, οφείλω να ομολογήσω ότι έβγαλε αντίδραση. Ο Μαργαρίτης υγιής, παίζει σούπερ. Μπορεί, να μην μασκάρει, μπορεί να μην σκοράρει, αλλά μια χαρά playmaker για ψηλός είναι. Δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό. Εγώ σου είπα, Μαργαρίτης, πιστεύω ότι μπορεί να παίξει οποιαδήποτε ομάδα από 5 μέχρι 20 λεπτά. Τις μεγάλες. Ναι, εννοείται. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Έχει μια χρησιμότητα εκεί η παρουσία του, να μπει, να κάνει σωστά τα φάουλ, να παίξει λίγο ξύλο, να κλείσει λίγο χώρους, να πάρει κανένα rebound, να βάλει κανένα σκοτωμένο πόντο εκεί από πάλι. Πάλι το δικό του rebound μαζί με το παιχνίδι, εκεί που παίρνει το φάουλ. Ναι, για με οι τρεις assist που έδωσε στο Λίνο από κάτω. Ναι, ναι, πάρε βάλε. Τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα να πούμε χορηγούς. Ότι ο Καλογεράς, το είδα το αμάξι, έπαθα σοκ. Νόμιζα ότι ήταν καινούριο. Ρε, μήπως στο άλλαξε. Δεν ξέρω, πρέπει να μετάλλαξε. Σου έδωσε ένα ίδιο. Πρέπει το ίδιο. Ε? Ναι, ναι. Τι γιατί να είχα άλλο χρώμα στην κλειδαριά και άλλο βρήκε. Και το λέω, τι είναι αυτό, μου λέει. Και αυτό βρήκα. Λαμπάκι σου βάλε μέσα. Όλα άλλο, τα πάντα, ρε, με εργαλείο. Μπράβο τον Νότο Καλογεράς. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων, σέρβις, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης. 35 χρόνια συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. 3 καταστήματα και Γρηγορίου Λαμπράκη 27 και στροφή, όχι, στροφή Τριανδρίας είναι αυτό, και Σπυρίδων 19 στην παλιά συμμαχική Ωραιοκάστρου και 14 χιλιόμετρο Μουδανιών Θέρμης 2-3-10-6-90-4-97 ο το Καλογεράς. Επίσης, κορυφαίο κομμωτήριο ανδρικής κόμωσης. Ωραία. Με περιποίηση, με ότι χρειάζεσαι ο Μαλιάς Μακρυγιάννης 46 στην εξωτική Άνω Ηλιούπολη. Ακόμα το μαλλί πάει. Δεν γίνονται. Πού θα πάμε για σπα πριβέ? Σπα πριβέ, Κολέτη 24, δίπλα στο One Salonica. Τα έχει όλα. Τα έχει όλα. Έχει πριβέ χαμάμ, πριβέ σουίτες και έχει μέσα χαμάμ, έχει σάουνα και τζακούζι. Εγώ που θέλω να κάνω μπουρμπουλήθρες. Τζακούζι μέσα εκεί. Ναι. Ναι, δυνατές μπουρμπουλήθρες, όχι να μου τα... Τούρμπο, ρε, σου λέω. Ναι. Βάζει εκεί την πλάτη, έχει τη μέση, τέτοιο, της έχει, αυτό σου λέω, έχει ρύθμιση. Βέβαια έχει ρύθμιση. Ρε, γιατί, αλλά το βάζει στο τέρμα, στο φούρνο. Στο τέρμα, θέλω μπουρμπουλήθρα, φίλε. Θέλω να τα μπεγλερίζει. Κολέτη 24, λοιπόν. Δίπλα στο One Salonica Spa Privé. Επίσης, bigshoes.gr. Το πόδι σας θυμίζει. Ρόπαλο του baseball, είναι μεγάλο. Ωραία. Λύση bigshoes.gr, πάνω από 46 νούμερο παπούτσι. Μπείτε εκεί, διαλέξτε και σε μία μέρα είναι σπίτι σας. Και γυναικεία υποδήματα έχει. Και γυναικεία υποδήματα. Δεν έχω... Η γυναίκα που έχω δει εγώ με μεγαλύτερο πόδι είναι 42 νούμερο, ρε φίλε. Εσύ πόσο έχεις δουλέψει? Εγώ έχω δει για 44 γεμάτο. Ναι. Ναι, ναι. Ο Big Shoes, κάτσε λίγο, από 46 και πάνω και για γυναίκα ή για γυναίκα? Α, η γυναίκα έχει... και από 41, ξέρω εγώ. Από 41, 41 λογικά, ναι. Λογικά. Λογικά 41. Εντάξει, νέα γενιά, τα κορίτσια είναι 2 μέτρα όλα. 2 μέτρα όλα και μεγαλύτερο παπούτσι και 2 μέτρα... ναι, airbag. Airbag, γενικά είναι 2 μέτρα. Big Shoes, λοιπόν, .gr. Και κάπου εδώ θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Ο Γιάννης Γιαννούς θα μας κάνει ανάλυση γενικά για τη ζωή. Να κάνω μια ανάλυση για τον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, γιατί δεν τα διάβασα καλά. Σήμερα δεν τα διάβασα καλά. Όταν εγώ σου έλεγα. Η Φόρτσα απλά σήμερα δεν τα...
Ήθελε κάτι ακόμα, έτσι να... Ήθελε να βάλει ένα τέτοιο μπροστά από τη σελίδα και το μόνο του αλαφούζου. Αυτό ήθελε. Αυτό αλλά ήθελε. Είπαμε να κρατήσουμε τους τύπους. Γιατί αυτό σκεφτόμουν εγώ. Πώς θα γίνει η φάτσα του και ένα τέτοιο εδώ έτσι να είναι 3D, να είναι έτσι. Ένα κολοκύθι, ναι. Αλλά τέλος πάντων κρατηθήκαμε, γιατί έχουμε και ένα επίπεδο, Γιάννη μου. Προς τιμής αυτό. Έχουμε ένα επίπεδο. Δεν το που πουνίσατε. Θα μπορούσαμε να βάλουμε τίτλους στα τέσσερα που είναι κλισέ τέλος πάντων. Ναι. Δεν είναι και πολύ πρωταθλητής γάβρος. Δεν αγγίζει την κουλτούρα μας. Ναι. Δεν είμαστε τέτοια παιδιά εμείς. Ωραία. Τέλος πάντων κρατήσαμε τους τύπους. Φόρτσα απλά στα περίπτερα σήμερα. Δυνατό φίλο. Έκσταση ο βασικός τίτλος και είναι αλήθεια αυτό. Τρεις φόρτσα πήρα από χθες, δεν πέτυχα δώρο. Πήρε τρεις, τρεις. Δεν πειράζει, φίλε. Δεν έβρεχα φόρτσα στο κέντρο. Είχαν φύγει όλες. Κανονικά. Πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο είμαστε πάλι μαζί. Τρίτο γκολ ΑΕΚ στο 57 με Αραούχο. Ήταν εύκολο το βράδυ όπως αναμενότανε. Κακό διώξιμο από την άμυνα της Κέρκυρας. Κοίτα εδώ εγκληματίας του. Αντί να βάλει το κεφάλι ο Σπίνολος στο δεξί τον μπακ. Αντί να βάλει το πόδι βάζει το κεφάλι. Ναι, βράδυ, μπουμπονίστηκε. Ωραία, εκτέλεσε. Και είναι εύκολο, ρε Γιάννη. Άμα μου έρθει μέσα στο μένει εκεί με στο βηματισμό μου πάνω και η γωνία ανοιχτή. Εκεί είναι τώρα 6 μέτρα, 7. Ναι. Δεν είναι, εκεί είναι εύκολο. Και το βάζω κι εγώ. Όπως είμαι τώρα. Όπως είσαι τώρα. Όπως είμαι τώρα. Έχεις δει φάουλ που έχω βάλει στην προετοιμασία. Που πουλούσαν τρέλα. Άκου, βρε Γιάννη. Άντε πάλι, αρχίσαμε. Εδώ χθες έγινε ματσάρα, ωραία. Κάτσε, και μου λες τώρα για τα τι έκανες εσύ. Πόσοι Έλληνες παίξαν τελικά? 5. 5. Με εκπληκτικό Μαρέζα. Ας τον Μπέλκα που το πήρε το παιχνίδι μόνος του επιθετικά. Ναι, τα φοβερός. Ας το. Δεν μπαίνουν τα γκολ που έβαλε και τα δύο. Εκπληκτικά γκολ. Βασικά δύσκολα να μπουν δύο τέτοια γκολ στο ίδιο παιχνίδι. Ο Μπέλκας ειδικά έχει βάλει γκολάρες. Ωραία, αλλά το ειδικά να βάλεις... το δεύτερο ήθελε ψυχραιμία, ήθελε εμπειρία. Και πρώτα απ' όλα κολλήσαν όλοι. Ρε. Άμα τους δεις, αγαλμάτωσαν. Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι πάθαν τέτοιο πράγμα. Γιατί δεν γίνεται να φας από πλάγιο γκολ. Και όλη η μαγκιά του Πέλκα είναι που τη μαζεύει με την κοιλιά. Και περνάει τον πρώτο. Τον Κουτρουμπί, δηλαδή που είναι ντροπή να είναι ποδοσφαιριστής, αλλά τέλος πάντων. Περνάει τον πρώτο ωραία, με την κοιλιά. Ωραία, πολύ ωραίο γκολ το δεύτερο ειδικά. Ήταν εντάξει, ήταν λες και ήταν. Τριαντάρις, τριανταπεντάρις με 100.000 αγώνες. Όχι, όχι. Το έχει αυτό, ρε. Αυτό είναι αίσθηκτο, ρε φίλε. Αυτό είναι αίσθηκτο. Δηλαδή ο Πέλκας το έχει. Πάντα είναι στις φάσεις, πάντα είναι στις ασίστ, πάντα είναι τέλος πάντων εκεί που πρέπει να είναι. Το θέμα είναι τα τελειώματά του. Χθες είχε καλά τελειώματα. Χθες ήταν τέλεια και τα δύο. Αυτό σου λέω. Χθες ήταν καλά. Αλλά ποτέ έναν παίκτη δεν τον υποτιμάς που έχει αυτό το ταλέντο. Να βρίσκεται εκεί που πρέπει. Ναι. Το αν θα τα καταφέρει ή όχι είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά όταν έχεις αυτό το ταλέντο, το οποίο πληρώνεται πολύ ακριβά στο εξωτερικό, ναι, το δουλεύεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή βάζεις αυτό το παιδί, που τα πάντα δεν το βγάζεις ποτέ από την δεκάδα. Πάω μία χρονιά πέρσι αυτό. Τον ακύρωσε. Εννοείται αυτό. Ωραία. Τέλος πάντων, εγώ χαίρομαι για τον Δημητράκη γιατί πάντα για μένα θα είναι ο Δημητράκης. Ποδοσφαιρικά δεν είναι Δημητράκης, είναι Δημήτρης. Ναι. Αλλά επειδή εμείς το μεγαλώσαμε τον Δημήτρη. Το βλέπουμε και κάπως αλλιώς. Το ξέρουμε τώρα από 15 χρονών. Εντάξει, ξέρεις ότι αν δεν έπαιρνε λίγο ύψος, δεν θα παίζει ποτέ μπάλα. Ήταν πολύ κοντός. Ξαφνικά το πήρε το ύψος. 2 μέτρα παλικάρι. Δεν είναι 2 μέτρα, αλλά δεν είναι και Pokémon. Είναι σε ένα κανονικό ύψος. Ωραία, για ποδοσφαιριστή. Αυτό το παιδί δεν το βγάζεις. Μόνο και μόνο που έχει αυτό το στοιχείο. Δηλαδή ο Τζάλμα, παραδείγματος χάρη, είναι πιο αθλητικός. Καλύτερα πατήματα. Είναι δυνατός. Έχει έκρηξη. Έχει το ένα, έχει το άλλο. Δεν έχει αυτό το Πέλκα. Πέλκας ήταν εχθές. Μην το ματιάσουμε το παιδί. 8 κλεψίματα. Μην τον αρχίσετε εσείς και τον κάνετε πελκίνιο. Εγώ ρε φίλε, ότι ήταν να πω για τον Πέλκα τα έχω πει. Πελκοβίτς και τώρα, αυτά. Τώρα ξέρεις τι με τρελαίνει εμένα. Θα σου πω στα ίσα τι με τρελαίνει. Όσοι λέγανε με ποιος Πέλκας μωρέ. Συνάδελφοι, τον κόσμο δεν τον χαρακτηρίζω γιατί ξέρω ότι ο κόσμος είναι συναισθηματικά. Ναι. Κολλάει συναισθηματικά. Αλλά αυτοί που έλεγαν ποιος Πέλκας, τώρα έχουν βγάλει τη γλώσσα και την πιάνουν από πίσω και το πιάνουν όλο, όλο το μπικίνι. Εντάξει. Όχι ρε φίλε, στα καλά είναι εύκολο. Στα δύσκολα να είσαι εδώ μωρικότα. Στα δύσκολα.
όταν το παιδάκι το είχαν στο πέναλτι. Τώρα τι να το κάνεις. Πες τώρα, έρχεται άλλος προπονητής, δεν ξέρουμε τώρα τι γίνει του χρόνου. Ναι. Και δεν σε βάζει αυτόν τον παίχτη. Εκεί του η ομάδα φταίει. Ναι. Η ομάδα φταίει. Και γυρνάει και σου λέει για να κάρω. Η ομάδα φταίει. Η ομάδα θα πρέπει να πει σε αυτόν ότι κοίτα, αδερφέ, αυτό είναι επένδυση. Και έχει ένα στοιχείο που εγώ το θέλω στην ομάδα μου. Πριν υπογράψει. Έχεις θέμα να ποντάρεις σε αυτόν στρατηγικά. Όχι, εννοείται πρέπει να. Αυτές είναι οι εξηγήσεις. Ο GM. Ο GM. Ο GM. Πέρυσι δεν έλεγε ο GM ότι δεν έπαιζε ο Πέλκας. Πέρυσι ο GM δεν ήθελε να παίζει ο Πέλκας. Δεν ήθελε. Ξεκάθαρα, όχι. Εννοείται ότι δεν ήθελε να παίζει ο Πέλκας. Άρα κέρδισε μέσα από την προπόνηση και από το. Όχι, φίλε, εκεί που σφίξαν οι κόλλοι, κάτι μη τελική, κάτι τέτοιο, τον πετάξαν μέσα. Δεν εντάξει πώς είναι αυτά. Ωραία, γιατί να μην χτιστεί ομάδα πάνω σε αυτόν. Εγώ δεν θα σου πω να χτιστεί ομάδα πάνω σε αυτόν. Γιατί στο ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ, φίλε. Να σου πω κάτι. Άλλο να έχει διάθεση να βγει μπροστά. Γιατί ο Πέλκας έχει διάθεση να βγει μπροστά, ρε φίλε. Ναι. Και άλλο να είσαι σε θέση να το κάνει κάθε αγωνιστική. Η μεγάλη παίκτη κάθε αγωνιστική είναι. Δεν είναι έτοιμο ακόμα να το κάνει αυτό. Είναι να γίνει. Με αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Άρα λοιπόν για να γίνει πρέπει να παίζει. Πρέπει άρα, να παίζει. Δηλαδή άλλο θα χαθεί άλλο ένα χρόνο. Εγώ νομίζω ότι το φετινό δεν τον χάνει ο Πέλκας. Θα τον βρήκε. Ότι ο Λουτσέσκο από την αρχή τον πιστεύει. Ωραία. Ξεκινάει με αυτόν. Ναι. Ωραία. Εντάξει, υπάρχουν βέβαια στιγμές που δεν τον πίστεψε. Όπως στα ντέρμπι. Και το πλήρωσε. Όχι, στο Άκα τον έβαλε. Στο Καραϊσκάκι δεν τον έβαλε. Και το πλήρωσε. Εντάξει, και στο Καραϊσκάκι γενικά το προσέγγισε λάθος. Εγώ πίστευα ότι και ο Πέλκας έπρεπε να ξεκινήσει και ο Μάξ στην κορυφή. Αν έκανε ο ΠΑΟΚ αυτά τα δύο, θα το είχε πάρει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και θα ήταν άλλη κουβέντα σήμερα. Θα είχε ουσιαστικά εκτός τον Ολυμπιακό. Φαντάζομαι τον Ολυμπιακό μείον τρεις αυτός και συν τρεις εσύ. Καλά, εννοείται αυτό. Ναι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι, αλλά να σου πω και κάτι άλλο, μην κολλάς με τους Έλληνες. Ο δεύτερος καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ χθες είναι ο Βαρέλα. Δεν λέω ποιος είναι καλύτερος παίκτης, ποτέ δεν είπα τεχνικά ποιος αξίζει, ποιος δεν αξίζει. Πάντα είμαι με τον καλύτερο. Αλλά στα ίσια, ο Έλληνας θα σου δώσει το κάτι παραπάνω. Ένα πράγμα που δεν μπορεί και εγώ έπαιξα στο εξωτερικό, σαν αθλητής. Και έπιασα πολλές φορές τον εαυτό μου να μην έχω κάποιες στιγμές κάποιο πάθος που είχα εδώ πέρα. Για πες το αυτό, με ενδιαφέρει. Ναι, ήμουν σε ξένες χώρες, παιδί μου. Ναι, εγώ παίζω με τη Μάλαγα. Ναι, παίζω με τη Μάλαγα. Χάνεις. Δεν έχεις το άγχος όταν βγεις για καφέ μετά. Όχι, δεν είναι αυτό το μετά, εκείνη την ώρα. Το μετά δεν έχει. Ο καθένας το περνάει όπως ξέρει και όπως τον βολεύει. Το θέμα είναι ότι την ώρα του παιχνιδιού, εκτός από το να παίζεις, πρέπει να, σε ομαδικά αθλήματα, πρέπει να βοηθάς ή να σε βοηθάνε οι συμπαίκτες σου. Στη Μάλαγα έπαιξα 100%, ρε παιδί μου, αυτό. Δηλαδή ερχόταν οι συμπαίκτες μου, μου λέγανε, μου κάνανε, στην Ουκρανία που έπαιξα, στη Δυναμό Κιέβου, ήμασταν 11 ξένοι. Όχι, 9 ξένοι, συγγνώμη, 9 ξένοι και 3 Ουκρανοί. Οι Ουκρανοί είχαν ρόλο ή απλά ήταν για το ρόλο. Τίποτα, ήταν. Ο ένας 24, ο άλλος 15. Ήταν απλά ψηλοί. Ναι, ήταν τα ταλέντα. Δεν παίξαν ποτέ. Όχι, παίξανε. Και NBA πήγε ένας. Ποιος δε? Ο Αλέξιο Σεύσκοφ, κάπως, δεν θυμάμαι τώρα. Πήγε NBA, έπαιξε εκεί. Έπαιξε. Μετά πήγε Ολύμπια Μιλάνου. Έπαιξε, καλός παίκτης. Δεν και εγώ, μετά είχαμε καλή ομάδα, κερδίζαμε, καλοί συμπαίκτες, ξέρεις όλα αυτά, αλλά τώρα εμείς χάσαμε, ξέρω, 4-5 φορές όλο τον χρόνο. Τα κερδίσαμε όλα εκεί πέρα. Δεν ήταν, ξέρεις, και αυτές οι ήττες. Δεν έτυχε κάστανο. Ναι, ξέρεις, πιάναμε το κινητό, έκανα λάπτοπ, ξέρεις, δηλαδή δεν ήταν μες στα νεύρα, όπως είσαι στη χώρα σου. Στον πάγο όταν έχανες τι γινόταν. Μπάω, δεν τον έκανα, τσακωνόμασταν. Γιατί εσύ έτσι και εσύ δεν ναι, ξέρεις, ευθύνες ο ένας τον άλλον, η ομάδα πρέπει να χάνει, έτσι μας μάθανε, έτσι βρήκαμε την ομάδα. Εγώ πήγα στον ΠΑΟΚ το 94, η ομάδα ήταν πρώτη-δεύτερη, δηλαδή δεν σήκωνε ήττες. Ναι. Δηλαδή, να χάσουμε και να πιάσεις το κινητό ή να σκογελάς. Αυτό να σκογελάς, φέτος θα σκοτωνόμασταν στο Κίεβο με τους ξένους. Α, τέτοιος είναι ο παπάς.
Ο Νίκος, ο παπάς του Παναθηναϊκού. Ναι. Δηλαδή, χάνει, κερδίζει, τον βλέπεις, αυτός πάρει το κινητό, θα ασχοληθεί, θα γελάει, θα παίρνει τους φίλους στο τηλέφωνο. Ναι. Μέσα στο λεωφορείο, νεκρική υγεία, μα έχανες. Ναι. Τώρα ακούς, όλη την ώρα μηνύματα. Δεν έχει. Σηκώνεται πάνω ο αρχηγός, σηκώνονται κανένα δυο άλλοι, τους πετάς στη γαλαρία, πέφτουν κάτι ψηλές. Αλλά έχει γίνει τόσο επαγγελματικό πλέον ο αθλητισμός, δηλαδή ειδικά στην Ευρώπη, που υπάρχουν με τον Μπόσμαν και με αυτά από 15 ξένες κάθε ομάδα. Δεν πρέπει να τσακώνεσαι και όλη την ώρα. Ξέρεις. Οι Ισπανοί δεν είναι έτσι, φίλοι. Οι Ισπανικές ομάδες έχουν Ισπανούς. Οι Ισπανοί και στο μπάσκετ. Ξέρεις ότι οι διαιτητές στην Ισπανία προστατεύουν τους Ισπανούς, ενώ στην Ελλάδα προστατεύανε για πολλά χρόνια τους κοινοτικούς και τους Αμερικάνους και τους Έλληνες τους γίνανε και μπαίνει ηλίκια. Καλά, τους διαιτητές δικούς μας θα μας μάθεις τώρα, ναι. Σε όλα τα αθλήματα. Δηλαδή, ναι, φαντάσου, λες εσύ σε όλα τα αθλήματα. Εγώ σου λέω τώρα προσωπικά, δηλαδή, έλα μωρέ τώρα αυτός, με διαφήμιση μας κάνουν. Για διαφήμιση, ρε. Έρχονται, μας παίρνουν τα λεφτά, μας κάνουν, μας ράνουν εδώ πέρα. Και δεν ήταν και τόσο μεγάλη διαφορά. 3-4 ήταν, 5. Οι Σέρβοι, πιο πολλοί Σέρβοι που κάναν τη σούπερ διαφορά. Τι, Μποντίλογκα ήταν, Βράγκο. Όχι, όχι σαν ξένους που τους κάναμε Έλληνες. Δηλαδή 4-5 ήταν όλη την ιστορία που έγινε. Που είχαν τρελαθεί όλοι και μαζεύανε κοινοτικούς και ξόγαμα και τα φτιάχνανε Ελληνόπουλα. Και τι σκάνδαλο πρέπει να έχει, πει στο πιάσει εκεί πέρα, θα γυράσει τον παλαλό κατσίκι. Και στην Κατερίνη πρέπει να έχει καμιά εικοσαριά Σέρβους που τους κάναν Έλληνες. Ή κάτι χωριά εκεί στην Κατερίνη, κάτι. Είχαν τουρισμό στη Νέα Παραλία Κατερίνης, στην Παραλία Κατερίνης. Είχε πολύ Σέρβο, παραδοσιακά. Άμα κατέβαινε ένα Σέρβος εκεί πέρα με. Πώς το λέγε, δήμαρχος, θα έβγαινε. Εύκολα. Εύκολα. Εντάξει, βοηθήσαν και αυτοί, αλλά δεν ήταν ότι. Υπάρχει σκηνικό που σου είχε πει σε ένα διαιτητή κάτι. Ναι, συνέχεια. Τι σου λέγανε δηλαδή. Τίποτα, αυτό που σου είπα, ότι κοίταξε, μας βοηθάνε, μην τους κάνουν, αλλά μην μιλάς, μην κάνεις, μην ράνεις. Εντάξει, άκουγαν τα δικά μου. Mm. Όταν το χόντρενα πολύ, εντάξει, έτρωγα τεχνικές ποινές. Έτρωγα και με τα μπινιλίκια από τον προπονητή, έτρωγα και τον Βασίλη τον Οικονομίδη, με έβριζε. Εντάξει. Ενώ πάω στην Ισπανία. Ούτε να κουμπάς τον Ισπανό αυτό, κατευθείαν φάουλ, δηλαδή με το παραμικρό. Και είναι ευχαριστημένοι όλοι. Και το είχαμε συζητήσει σαν ψάκ που ήμασταν αντιπρόεδρος τότε που ήμουν με τον ψάκ, ξέρω εγώ, της Ισπανίας. Και λέει, εσείς φταίτε, έπρεπε να τους έχετε ήδη να μιλήσει, όχι να σας δίνουν σφυρίγματα, όχι για αυτό το πράγμα, αλλά άλλο το κάτι που εισαγωγή και άλλο εξαγωγή, ρε φίλε. Τι να πω τώρα. Ωραία, πάμε στο διάλειμμα λίγο. Το ΑΕΚ Κέρκυρα οδεύει προς το τέλος του, είναι στο 78 λεπτό, το 3-0 παραμένει. Καμία δυσκολία για την ΑΕΚ όπως αναμενότανε. Γιάννη μου, από εδώ και πέρα να ξέρεις, επειδή έχω μελετήσει το πρόγραμμα, γκέλες των τριών θα είναι ελάχιστες. Απλά χαίρομαι γιατί ο Ατρόμητος παραμένει ψηλά και δίνει έτσι μια πινελιά. Δίνει μια πινελιά. Τώρα η ΑΕΚ είναι πρώτη. Η ΑΕΚ είναι πρώτη, ο Ολυμπιακός δεύτερος, εμείς και ο Ατρόμητος ακολουθούμε στον πόντο. Εντάξει, καλά είναι. Να δούμε και λίγο ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο. Έχουμε τον καλεσμένο μας, τεράστιος Δήμος Δικούδης, στον αέρα της Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, Δήμο. Καλησπέρα. Γεια σου, Ντίκ. Καλησπέρα σας. Τι κάνεις, γεια σου, Τζόνι. Πού είσαι, παιχταρά μου. Πού να με, όλα καλά. Εσύ, τι λέει, έγινες ραδιοφωνικός. Παραγωγός. Ναι ρε, απ' όλα ρε. Δημοσιογραφάρα τον έχω κάνει, να ξέρεις. Πολύ τάλαντος. Δεν τους βλέπει. Δεν τους βλέπει τους άλλους. Δεν είναι στην ευθεία βασικά. Βάζει και μουσική, βάζει και μουσική. Κάνει επιλογές αρχές. Δεύτερο πρόγραμμα, τη δεύτερη ώρα έχω, είναι δικό μου το πρόγραμμα. Την πρώτη ώρα ακούμε κάτι. Αρχικά παίζουμε λίγο ροκ για να ακούω εγώ και μετά ο Γιαννούλης βάζει αυτά που κλαίει γιατί με παράτησες, τι έγινε, δεν μπορώ χωρίς εσένα. Πολύ νωρίς βγαίνει η εκπομπή τότε. Δεν είναι πιο ώρα. Δεν έχουμε ώρα, ρε Δημό, κατευθείαν με τη μία. Το κάναμε έτσι για να κολλήσει το πρόγραμμα, κατάλαβες, στο μετά πάμε κατευθείαν. Τι γίνεται, πού σε βρίσκουμε? Αθήνα βρίσκομαι, λίγο πατρίδα Λάρισα πηγαίνω, εδώ πέρα Αθήνα μετά, εδώ μένω, όλα καλά.
ενεργά ασχολείσαι με το μπάσκετ στην ΑΕΚ, δεν ήσουν, πώς το λες Γιάννη, GM. GM. Στην ΑΕΚ ήμουν κάτι σαν GM, όχι τόσο εμπλεκόμενος, γιατί η λέξη GM θεωρώ είναι αρκετά βαριά. Πριν 4 χρόνια στην ΑΕΚ που ήταν η ομάδα, εντάξει, ανεβήκαμε σχετικά εύκολα. Με μια άλλη διοίκηση ήμουν εγώ, όχι με την τωρινή, η οποία εξαφανίστηκε μετά την άνοδο. Δεν συνέχισα και εγώ βλέποντας την κατάσταση. Τώρα βλέπω μια διαφορετική κατάσταση στην ΑΕΚ. Προχωράει μπροστά. Μακάρι να δυναμώσει κι άλλο. Το είδες το παιχνίδι χθες? Ναι. Χθες πήγα και στο γήπεδο, είχα καιρό να πάω. Εντάξει, είναι τώρα πάλι μια περίεργη κατάσταση στην ΑΕΚ. Γιατί βλέπουμε ότι έφυγε προπονητής, ψάχνονται πάλι για κάποιο παίκτη. Μπήκε ο Dragan που δεν ξέρω αν θα μείνει μέχρι τέλους ή αν είναι για κάποιο διάστημα μέχρι να στρώσει η κατάσταση. Είναι λίγο πάλι μπερδεμένη η κατάσταση στην ΑΕΚ. Ο Dragan δεν είναι ο GM εκεί? Ναι. Ουσιαστικά αυτός δεν κάνει τις επιλογές. Άρα διαχειρίστηκε επιλογές του χθες, αν έχω καταλάβει καλά. Δεν είμαι σίγουρος, δεν είναι να απαντήσω. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω τι το έχουν βαφτίσει, πώς το έχουν βαφτίσει. Τη γενικά θέση με το θέμα του GM στην Ελλάδα σε όλα τα αθλήματα είμαστε λίγο κομικοί, ναι, είναι η αλήθεια. Δυνατόν. Στο ποδόσφαιρο ειδικά έχει ξεφύγει. Ο Δήμος έκανε καταπληκτική δουλειά τότε που η ΑΕΚ είχε πολλά προβλήματα, ανέβηκε η ομάδα και μετά εξαφανίστηκε η διοίκηση. Δηλαδή... Εντάξει, δεν τον πήραν και τα χρόνια. Θα δοθεί η ευκαιρία. Τα χρόνια, αλλά... Σου αρέσει εντάξει, αυτό το πόστο? Όχι, είναι ενδιαφέρον αυτό το πόστο. Εμένα δεν με ενδιαφέρει η προπονητική. Και σε αυτά τα πόστα πιστεύω παιδιά που έχουμε παίξει και σε υψηλό επίπεδο νομίζω έχουμε να προσφέρουμε στο μπάσκετ. Είναι καλό δηλαδή, να μπλακούν τα παιδιά που τελειώνουν και έχουν μια καριέρα πίσω τους και ήταν και διεθνείς. Και νομίζω χρειάζεται σαν άθλημα. Είναι ένα πρόβλημα που το διαπιστώνουμε όχι μόνο στο μπάσκετ, αλλά γενικότερα σε όλα τα αθλήματα και ειδικά στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει Έλληνας τεχνικός διευθυντής. Δηλαδή ψάχνουμε με το κιάλι. Ένας Βρίζας ναι, υπήρχε. Είναι πολύ λάθος. Είναι πολύ λάθος. Ο Νίκος Οταμπίζας. Δεν υπήρχε. Και... Ναι. Στο εξωτερικό που έχουμε παίξει και ο Δήμος, ειδικά πιο πολύ, με αυτούς μιλάς. Δεν μιλάς ούτε με προπονητή ούτε με διοίκηση. Μα ο προπονητής είναι για να. Ουσιαστικά ορίζεται η στρατηγική από τον τεχνικό διευθυντή, οι επιλογές, τα χαρακτηριστικά, το ύφος και έχει ένας προπονητής που θα συμφωνήσει σε αυτά για να το υλοποιήσει. Ναι, αυτό είναι. Εδώ τώρα εμείς τα έχουμε μπερδέψει λίγο. Ο πρόεδρος διαλέγει, ο προπονητής ακούει. Σίγουρα, ναι, ναι, είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Εύκολα απογοητεύονται, αλλάζουν τα ρόστερ, αλλάζουν τους προπονητές. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος του μπάσκετ σε μια ομάδα πρέπει να διατηρήσει και να κρατήσει μια φιλοσοφία και μια κουλτούρα πολλά χρόνια, ανεξαρτήτως προπονητή. Και να πατάει η ομάδα πάνω σε αυτό. Το οποίο το βλέπουμε δύσκολα στην Ελλάδα να συμβαίνει. Για να πάμε λίγο στην ΑΕΚ, που είναι και πως έχεις αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, στην μπάσκετ λίγκ, γιατί υπάρχουν και μεσοβδόμαδα ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Θεωρείς ότι, γιατί έχουν ξοδευτεί πάρα πολλά λεφτά, εντάξει, θεωρείς ότι ξεκάθαρα η ΑΕΚ έχει καλούς παίκτες, δεν μπορείς να κερδίσεις Ολυμπιακό Παναθηναϊκό χωρίς να έχεις καλούς παίκτες. Ωραία. Αλλά αυτή η έλλειψη μιας ξεκάθαρης φιλοσοφίας κινδυνεύει ο επενδυτής να χάσει τα λεφτά του μέσα από αυτήν? Γιατί εμείς δεν έχουμε καταλάβει αν έχει ένα ξεκάθαρο πλάνο η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Εντάξει, το αν κινδυνεύει να χάσει τα λεφτά του ή όχι, αυτό είναι κάτι που το γνωρίζω ίδιος. Γιατί μπορεί μέσα από μια ομάδα brand name να καταφέρεις και άλλα πράγματα και συμφωνίες και χορηγίες και. Το ξέρει καλύτερα μόνο ο ίδιος. Από εκεί και πέρα σίγουρα είναι πάλι μια σεζόν η ΑΕΚ που ξεκίνησε με τρεναμινές. Για να πούμε τα θετικά της μέχρι τώρα πορείας, έχει κάνει δύο νίκες απέναντι σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό που είναι πάρα πολύ σημαντικές για το prestige. Από εκεί και πέρα όμως έχει τεράστιες καπανεβάσματα τα οποία πρέπει να διορθώσει και πρέπει να σταθεροποιηθεί σε μια θέση σίγουρα τρίτη. Και να αποτελεί και φόβητο για τους δύο πιο μεγάλους. Να έχει και μια πιο μεγάλη σταθερά. Γιατί βλέπουμε ότι οι τις εκπλήξεις είναι αρκετά συχνές. Και ένα πράγμα που δεν μου αρέσει εμένα τα τελευταία χρόνια, όχι τόσο στην ΑΕΚ, αλλά γενικά στις ελληνικές ομάδες, είναι ότι πλέον δεν δείχνουμε χαρακτήρα στην Ευρώπη. Δηλαδή στο Champions League, το οποίο δεν είναι και κάτι φοβερό σαν διοργάνωση, δεν είμαστε οι ομάδες που θα φτάσουμε ψηλά να πάμε στο Final Four, να πάμε να το διεκδικήσουμε. Βλέπουμε ομάδες από αδύναμα προαθλήματα κάτι... στην Ευρωλίγα. Ότι δεν μπορείς μέσα από τη FIBA. Α, ναι, μέσα από τη FIBA. Μέσα από το ULEP κάπου μπορείς. Μέσα από τη FIBA. Παρ' όλα αυτά, Γιάννη, είναι κάτι σημαντικό να φτάσει η ομάδα σε ένα τίτλο ή σε ένα Final Four. Είναι σημαντικό. Και τώρα βλέπουμε τις ελληνικές ομάδες στον ΠΑΟΚ, τον Άρη, που αποκλείεται πολύ νωρίς. Και από προβλήματα. Δεν τους διαφέρει κιόλας. Δεύτερα και τρίτα. Δεν είναι περισσότερο χρησιμοποιούν το Champions League για ψιστήρι
για να δώσουν κάποια υπεραξία σε παίχτες που δύσκολα έρχονται εδώ στα λεφτά που υπάρχουν, παρά για κάποιο ουσιαστικό λόγο. Και εκεί είναι λίγο το πρόβλημα. Και πέρσι ο ΠΑΟΚ πήγε καλά στο Champions League, αλλά φέτος όντως επειδή ξεκίνησε άσχημα, δύσκολα θα περάσει. Πώς κέρδισε το λέω τώρα η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό, πώς το λες εσύ, Δήμο? Ορίστε. Πώς κέρδισε εχθές η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό? Κοίταξε, η ΑΕΚ χωρίς να κάνει κανένα σπουδαίο παιχνίδι, ήταν συσπηρωμένη. Νομίζω όλη η κατάσταση με την αλλαγή προπονητή βοήθησε λίγο στο να μαζευτούν και να μπουν πιο συγκεντρωμένα και πιο συσπηρωμένοι σαν ομάδα. Ο Σάκοτα δεν ήταν κάποιος ο οποίος ήταν καινούριος για να μην ξέρει πρόσφατες καταστάσεις, ήξερε και αυτός να διαχειριστεί το ρόστερ. Και ήταν στην έδρα της, έκανε ένα παιχνίδι καλούτσικο, γιατί δεν θεωρώ ότι έπεσε πολύ μεγάλη απόδοση. Ο Ολυμπιακός απ' την άλλη ήταν πολύ άστοχος. Στα τελευταία λεπτά κατάφερε η ΑΕΚ να μην πανικοβληθεί, γιατί ξέρεις, έχω δει και άλλα παιχνίδια στο ΆΚΑ όπου καταφέρνει στο τέλος με κάποιο τρόπο και κλέβουν την νίκη οι μεγάλοι. Κατάφερε λοιπόν να δείξει χαρακτήρα στο τέλος, να μην παρεκκουβληθεί, γιατί ήταν ένα παιχνίδι λίγο άσχημο στο τέλος, με κατέρωθεν λάθη και άσχημες επιλογές, και να πάρει την νίκη που, εντάξει, για ψυχολογικούς λόγους είναι πάρα πολύ σημαντική. Εγώ νομίζω τους μπέρδεψε και λίγο ο Σπανούλης τον Ολυμπιακό. Αυτό μου το λέει ο Γιαννούλης συνεχώς. Κοίταξε, ο Βασίλης ξέρει τώρα ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος θα μπει, θα πάρει τις προσπάθειές του, θέλει να βρει τα πατήματά του για να επανέλθει στο επίπεδο που ξέρει. Είναι λογικό δηλαδή να κάνει κάποια χρόνια άσχημα τώρα αυτός. Αυτό μου λέει ότι είναι λογικό ότι έχει μάθει να παίζει ο Ολυμπιακός χωρίς το Σπανούλη σε αυτό το διάστημα και με το που μπαίνει, όντως υπάρχει ενδεχόμενο να τον μπερδέψει. Και τελικά. Και τι να κάνει. Τι να κάνει, γιατί με το βάλει, εννοείται αυτό. Ναι. Εννοείται αυτό. Εννοείται. Το ΠΑΟΚ κάτι, πώς το βλέπεις το Σάββατο? Έχεις δει ΠΑΟΚ καθόλου? Δεν έχω δει ΠΑΟΚ λίγο, ελάχιστα έχω δει. Εκεί που βάζαμε καλάθια ή τώρα που βάζουμε ή πριν τα βάζαμε, ναι. Τώρα τελευταία έχω δει. Εντάξει, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο βελτιωμένο σε σχέση με την αρχή της χρονιάς. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να δώσω φαβορί. Είναι ομάδες οι οποίες είναι ικανές για να κάνουν ένα καλό παιχνίδι κατέρωθεν και να φτάσουν λίγο ψηλά στο σκορ. Είναι ομάδες που μπορεί και να κολλήσουν. Αυτό είναι ότι δεν έχει και... Ναι, κοίταξε, η ΑΕΚ αυτό που και εγώ βλέπω, δηλαδή τώρα έκανε μια σπουδαία νίκη. Όποτε κάνει μια σπουδαία νίκη, ποιον και... Πού έχασε από τον Κολοσσό, που έχασε η ΑΕΚ. Και πέσει είχασε από τον Κολοσσό, άστο. Και... Κολοσσός είναι δύσκολος. Δηλαδή, εκτός έδρας δεν είναι τόσο, όπως παίζει μες στην έδρα του, πιο ψυχωμένα, πιο... Ξέρεις, κάπως έτσι μου φαίνεται. Ναι, και εγώ το έχω δει αυτό. Και στο Λαύριο έχασε τώρα προσπάθεια. Και στο Λαύριο, και εύκολα κιόλας. Είναι μερικά ονόματα ομάδων. Αυτό σου λέω, είναι μερικά ονόματα ομάδων που δεν σου γεμίζουν το μάτι. Έχεις δει παιχνίδια του Λαύριου φέτος? Παπάδες κάνουν. Δεν ξέρω πώς τα έχουν καταφέρει οι άνθρωποι και μπράβο τους. Θα σου πω κάτι. Ο Προμηθέας. Γιατί είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Έχει μια φιλοσοφία το Λαύριο τα τελευταία 4-5 χρόνια, μπορεί και παραπάνω. Και πάει σε αυτό το στυλ. Έχει ένα προπονητή, το κρατάει, το πιστεύει. Δεν έχει μεγάλο μπάτζετ. Παρ' όλα αυτά, όταν ένα πράγμα το πιστεύεις και επιμένεις αυτό και του δίνεις χρόνο, μόνο καλύτερα μπορεί να πάει. Μόνο θετικό. Δήμο, δεν έχει και μικρό μπάτζετ. Αυτό ψαχνόμουν εγώ τις προάλλες και μου είπανε ότι δεν είναι κάτω από 500 χιλιάρικα το μπάτζετ του Λαυρίου. Δηλαδή, είναι κοντά στο δικό μας. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι και μικρά μπάτζετ. Ο Προμηθέας έχει παραπάνω μπάτζετ από εμάς. Δηλαδή, το Ρέθυμνο έχει καλό μπάτζετ. Αυτές οι ομάδες έχουν μια παραδοσιακή δυναμική, όποια είναι αυτή. Άξι, δεν πρέπει να τις υποβαθμίσουμε. Πόσα λιγότερα να φτιάξει ομάδα, ξέρω εγώ. Πόσα λιγότερα χρήματα να φτιάξει ομάδα. Αυτό λέω. Άμα δεν έχεις 500 χιλιάρικα να εξοδέψεις. Εμείς είχαμε 300 πέρσι. Στον ΠΑΟΚ είχαμε 300-350, παραπάνω δεν ήταν. Αυτό λέω ότι. Δύσκολα. Πολύ δύσκολο. Δεν είναι. Είναι να έχεις φιλοσοφία αυτό το Λαύριο τώρα. Με 500 χιλιάρικα. Κάνει... Οι ομάδες κάνουν διαχείριση. Με μαζί σου. Αλλά παίρνουν από τον ΟΠΑΠ και από, το... και από την. Πώς το λένε, και από την τηλεόραση. Αυτά τα δύο δεν έχουν άλλα έσοδα. Οι ομάδες όμως όπως το Λαύριο, ο Προμηθέας, έχουν βρει μεγάλους επενδυτές, ναι, έστω με 100-200 και μπαμ, πάρ' το. Ακριβώς. Προμηθέας τώρα, αυτό που ήθελα να πω είναι, κάνει την καλύτερη, όχι της ιστορίας της, φίλος. Κέρδισε ΠΑΟ, κέρδισε Άρη. Κέρδισε Άρη, έβαλε τον Άρη 40 πόντους. Ναι, δηλαδή ναι. Με τα ονόματα, τέρμα τα ονόματα, τώρα αυτό ακριβώς, όλοι. Αυτό λέω, ότι δεν παίζουν τα ονόματα μπάσκετ. Ναι, μεν υπάρχει μια δυναμική, ξέρω εγώ, παραδοσιακή. Ναι, αν είσαι ίσως με τον άλλον σε επίπεδο χαρακτηριστικών, μπορεί να μετρήσει λίγο η φανέλα, αλλά μέχρι εκεί, όχι παραπάνω. Ναι. Δήμα, εντάξει, το πρωτάθλημα πλην των δύο μεγάλων είναι πολύ ανοιχτό για τους υπόλοιπους. Ακριβώς. Πάρα πολύ ανοιχτό. Ακριβώς.
Πιστεύεις ποτέ ότι θα καλυφθεί αυτή η ψαλίδα, μόνο αν εμπλακούν επενδυτές, δεν νομίζουμε κάποια άλλη. Αλλά και γιατί είναι, εσύ θα είχες εμπλοκή, αν είχες πολλά λεφτά και ήθελες να πάρεις μια ομάδα να χτυπήσεις Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, θα είχες κάποιον λόγο με τα δεδομένα της Ευρωλίγκας και όλα όσα υπάρχουν στο μπάσκετ σήμερα? Κοίταξε, όντως το δεδομένο της Ευρωλίγκας είναι πολύ άδικο και είναι μεγάλο έτσι μειονέκτημα στον εμπλακή κάποιος. Από εκεί και πέρα, εκτός και αν έχει προσωπικό στόχο, που θέλουν να ασχοληθούν με το άθλημα και να γίνουν και γνωστοί μέσα από αυτό και να κάνουν καλά πράγματα, να δημιουργήσουν. Δεν ξέρω, εγώ πάντως πολύ δύσκολα θα έκανα τέτοιο βήμα. Χωρίς να έχω εξασφαλίσει παρουσία στην Ευρωλίγκα και ξέρω. Έχει τόσα λεφτά, εσύ. Τώρα σιγά σιγά. Τι θα μου για είμαστε δημοσιογράφοι, φίλε, κάτσε. Τρέχουν τα εκατομμύρια το μπατζέκι μας. Εγώ δεν νομίζω ότι θες και πολλά εκατομμύρια πάντως για να κάνεις κάτι σοβαρό. Αυτή είναι η άποψή μου. Πιστεύω ότι αν βάζεις χρόνο με το χρόνο, ανεβαίνεις ένα μικρό σκαλοπάτι, βγάλεις και δύο-τρεις Έλληνες παίκτες αξιόλογους, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Εντάξει, γιατί είναι αρκετά ανοιχτό το πρωτάθλημα πλέον. Μακάρι να είναι έτσι και μακάρι να βρεθούν οι άνθρωποι για να υπάρξει ανταγωνισμός επιτέλους, γιατί εμείς που μεγαλώσαμε σε άλλες δεκαετίες και μάθαμε τον μπάσκετ αλλιώς, τώρα δυσκολευόμαστε πολύ να το παρακολουθήσουμε. Πάρα πολύ. Δήμο, την κόντρα της Ευρωλίγκας με την FIBA, πώς τη βλέπεις? Αυτό που έγινε με τις εθνικές, τα παράθυρα, τη στάση των δύο θεσμών. Πού πιστεύεις θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση? Θα οδηγήσει θα χάσει τον μπάσκετ. Ξέρω εγώ, έτσι το βλέπω εγώ. Δηλαδή, είδαμε κάποια πράγματα τα οποία για μένα ήταν λίγο παροδία. Έτσι. Να βλέπεις τώρα εθνικές ομάδες χωρίς τους παίκτες που λίγους μήνες πριν αγωνίστηκαν στο Ευρωμπάσκετ, με παράλληλους αγώνες με την Ευρωλίγκα, να τσακώνονται, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μέχρι και την ίδια ώρα παίζανε. Ναι, δεν ξέρω, μου φάνηκε πολύ, πολύ αστείο, έτσι, πολύ αστείο το πράγμα. Εσείς σαν άνθρωποι... Κάποιος έπρεπε να κάνει πίσω, έστω και τελευταία στιγμή, και να πει, παιδιά, δεν το κάνουμε αυτό. Και να πει, OK, έχω δίκιο, αλλά ας κάνω πίσω για το καλό, έτσι, του μπάσκετ. Δεν μπορούμε να κάνουμε για πράγματα, να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Το βλέπεις κάπου να καταλήγει αυτό? Δηλαδή κάποια διάθεση των δύο πλευρών να κόψουν εγωισμό και να υπερασπιστούν το άθλημα? Όχι, πιστεύω ότι τώρα εφόσον έγινε μία φορά θα γίνει και η δεύτερη και μετά βλέπουμε. Το καλοκαίρι ίσως θα το ξαναδούν. Αλλά για μένα το κακό ψηλό έγινε. Δηλαδή εντάξει, έγινε κάτι το οποίο δεν έπρεπε να γίνει. Να μαλώνουμε για ανούσια πράγματα για μια εβδομάδα ουσιαστικά. Τελικά να μην υποχωρεί κανείς. Ο καθένας να έχει δίκιο από την πλευρά του, όπως το βλέπει, και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ό,τι κάνεις τι. Προκριματικά, όπου μπορεί να μείνουν φαβοροί έξω από τη μεγάλη διοργάνωση, επειδή δεν θα παίξουν πλήρες. Προκριματικά, όπου συμπίπτουν με αγώνες Ευρωλίγκας. Εθνικές ομάδες με τρομερές ελλείψεις και με παιδιά που, κακά τα ψέματα, ορισμένοι δεν πρέπει να είναι διεθνείς, παρότι τον κόπο που έχουν ρίξει στα γήπεδα και το όνειρό τους, είναι, πώς το λένε, είναι πιο πίσω από τους... Χαμηλότερο επίπεδο, εντάξει. Δεν, άμα δεν έβαζα Αθηναίο το τρίποντο στην Αγγλία και πες χάναμε, τι θα γινόταν την άλλη μέρα? Τι θα γινόταν? Θα βρισκόταν έδαφος για να ξεφωνηθεί η εθνική. Σιγά-σιγά. Άμα χάναμε από την Αγγλία. Ακόμα και ο τύπος υποβάθμισε αυτή την εθνική όμως, φίλε. Δεν της έδωσε την έγκλη που. Και είναι λογικό. Δεν προκαλεί το ενδιαφέρον. Είναι λογικό τώρα, έτσι. Είναι λογικό. Είναι λογικό. Ξέρεις τι, φαντάζομαι τον εαυτό μου ή τον Γιάννη. Γιάννη, φαντάζεσαι και εσύ να είσαι διεθνής και να σου λέει ο πρώτης ομάδας σου, ξέρεις κάτι, δεν πας να παίξεις εθνική. Γιατί για αυτό το λόγο. Και θα πάει να παίξει ο δεύτερος τρίτος παίκτης. Οι παίκτες του Ολυμπιακού, γιατί βγήκαν και έκαναν γραπτή δήλωση και αυτό και το ανακοινώσανε? Δεν ξέρω τώρα γιατί. Ναι, μέσα σε σύνολα είναι δύσκολη και η θέση των παικτών. Είναι δύσκολη και η θέση των παικτών. Ναι. Ακόμα και αυτό είναι μια χρησιμοποίηση των παικτών με τον εκβιασμό των συμβολέων, λέω εγώ, ωραία, για επικοινωνιακούς λόγους. Όπως έκανε και ο Παναθηναϊκός μετά, χρησιμοποίησε τη δικιά του απόφαση για επικοινωνιακούς λόγους. Δηλαδή, το ένα λάθος, η κόντρα της FIBA με την Ευρωλίγκα, δεν ξέρω αν διαφωνείς Δήμο, έφερε και καπάκι αλυσιδωτές. Κόντρες, ναι, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, τώρα τι είναι καλός ο Παναθηναϊκός, γιατί άφησε. Το χρησιμοποίησε επικοινωνιακό. Στο δεύτερο παιχνίδι τους άφησε να παίξουν, όχι στο πρώτο, και ο Ολυμπιακός καθόλου. Αυτό σου λέω. Ο Ολυμπιακός εμένα μου έδειξε την φίλη του στην Euroleague. Ο Παναθηναϊκός ότι κάνει μουτράκια στην Euroleague και παίζει λίγο με Βασιλακόπουλο. Ναι, αυτό όμως, κοίτα τι κουβέντα ανοίγει. Βέβαια. Δεν πρέπει, αυτό λέμε. Ότι το ένα λάθος. Αυτό ακριβώς. Δεν έπρεπε να γίνει όλο πράγμα αυτό. Έπρεπε κάποιος να κάνει πίσω και να πει: OK, για το καλό του μπάσκετ,
Να μην γίνει αυτό. Να μην γίνουν τα παράθυρα. Δήμο, πότε θα σε δούμε εδώ πέρα, δεν ανεβαίνεις εδώ συχνά. Με χλάεις αυτά, είσαι. Όχι, ανεβαίνω από και πού. Είχα έρθει για ένα φιλικό, οπότε όχι το τελευταίο. Ένα με του βετεράνου στο. Ψέμα, το καλοκαίρι στο το Κούμπρο. Ψέμα ήταν αυτό. Δεν σε καλούν στους βετεράνους που πηγαίνει ο Γιαννούλης, γιατί εντάξει τους κοντός. Με καλούνε, πηγαίνω από εκεί που έχουμε με τον Γιάννη φωνικό δίδυμο. Έρχονται παιδάκια εδώ, παίζουν κάτι συστήματα, κάτι τέτοια, 20 στο κεφάλι. Λέει ότι είναι για γονίδια. Δεν ξέρεις γιατί, δεν ξέρω αν έχει φτάσει στα αυτιά σου, λέει ακόμα ότι είναι ο καλύτερος Έλληνας ψηλός εν ενεργεία, γιατί παίζει τη μέντα ακόμα. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έτσι λέει ο Γιαννούλης, να τα ξέρεις αυτά. Το δήλωσα. Εντάξει. Αχ, να σου πω κάτι. Και το λέω ειλικρινά, μακάρι να έλεγε ψέματα. Δεν λέει ψέματα. Βλέπεις. Ναι, εγώ πάω και βλέπω καμιά φορά Α1 και αν με βγάλεις τώρα τους Αμερικάνους, που εντάξει άλλη μάστιγα αυτή. Δηλαδή 12 5 Αμερικάνους, εγώ 5 Αμερικάνους από εκεί. Άλλη κουβέντα αυτή, τέλος πάντων. Μετά βλέπω παιδιά που δεν μπαίνουν στη φωτιά, δεν ξέρω. Βλέπω πολύ τρίποντο, πολύ pick and pop, pick and roll. Αυτά τα αγγλικά που λέτε και στο μπάσκετ, δεν μας αρέσει. Pick and pop, όταν έβλεπα αντίπαλο και έκανε pick and pop, δηλαδή ξέρεις pick and roll, γιατί να κόψει μέση ρακέτα, έγινε στο τρίποντο, είχε και σουτάκι από εκεί. Και εγώ το κάνω αυτό, 100 κιλά που είμαι τώρα το κάνω. Και όταν το έβαζε, κοιτάγαν και στραβά. Μετά όμως τι πάθαινε, Δήμο. Όχι, εντάξει. Ψηλός τώρα έχω να παίζει μέσα. Το σουτ είναι όπλο. Πρέπει να το έχεις. Αλλά μόνο με σου και μόνο γύρω-γύρω δεν υπάρχει. Μέσα εκεί στον μπλε πονάει, δεν παίρνουν μέσα. Αυτό ο Μαργαρίτη θα βγάζει ψωμί μέχρι τα 52 του, να ξέρεις. Δήμο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά. Να είστε καλά, μας έκανε συντροφιά εδώ πέρα και γλιτώσαμε τα σκυλάδικα που θα μας έβαζε ο Γιαννούλης τώρα. Τώρα είναι συντονισμένος, πέφτει το πρόγραμμα τώρα. Ξεκινάτε, εντάξει. Ξεκινάμε με. Βάλε το λιβάνι, βάλε αυτό που μου άρεσε. Τώρα ξεκινάει το Πανατόλ για μένα, να ξέρεις. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, φίλε, και σε ό,τι και αν κάνεις. Ναι, άντε. Άντε, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Δήμος Δικούδης, λοιπόν. Τεράστιος παίχτης. Παιχτούρα, ρε. Αυτό ήταν η εξέλιξη από μένα. Ναι, γιατί αυτό έκανε καμιά τρίπλα. Είχε το σουτ. Ναι, έκανε καμιά τρίπλα. Έκανε... Ναι, ήταν λίγο πιο με την μπάλα, πιο. Δεν έβριζε η μπάλα όταν την έπιανε. Τι να κάνει. Γιατί σαν την έπιανε. Πιο μαλακά χέρια από μένα δεν περάσανε. Σιγά, βρε Κόπερφιλτ. Σιγά. Μαγικά δάχτυλα. Magic touch, έτσι με φωνάζανε. Μήπως υπερδεύατε φωνάζει το Magic που ήταν δίπλα σου και... Magic Touch. Το Magic Touch. Όχι, ο Ντικούδης φίλε. Ναι, την κολλάρα βάλω κολλή. Και λίγο πιο αθλητικός από μένα. Ναι. Και πολύ καλύτερο σούτ. Το είχε και τρίποντο, το είχε και... Ναι, όχι, ναι, τα πάντα. Παιχτούρα. Γι' αυτό έπαιξε και χρονιά έξω. Τέλος πάντων, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Έχει πάει και μισή. Χορηγούς είπαμε. Όταν καλογεράς ψήκανε καινούργια αμάξι, είπες. Όταν καλογεράς, φίλε. Πες από προσωπική εμπειρία, γιατί εμείς πρώτα δοκιμάζουμε και μετά λέμε. Πες τι έγινε εκεί. Η προσωπική μου εμπειρία είναι ότι μου το έδειξε και λέω πού είναι το δικό μου το αμάξι και μου λέει να το. Εδώ πλάκα κάνεις. Και όμως ρε φίλε, απίστευτο. Ευχαριστώ πολύ. Ότο καλογεράς λοιπόν. Μπείτε otokalogeras.gr για να δείτε ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων και ό,τι μπορεί να κάνει για σας και τις παροχές που σας παρουσιάζει. Από εκεί και πέρα. Σπα πριβέ. Σπα πριβέ, ρε φίλε. Κολέτη 24. Πάμε για Μπουρμπουλήθρες μετά. Αύριο. Ο Βασιλάκης είναι κατάλληλος να πάει για Μπουρμπουλήθρες. Στο Σπα Πριβέ. Πρέπει να πάει Σπα Πριβέ να χαλαρώσει. Να χαλαρώσει λίγο. Δεν το βλέπω λίγο. Ξέρεις, δεν έχει ανεβάσει ποτέ πάνω από 12 σφιγμούς στη ζωή του. Πρέπει να είναι έτσι μια ζωή. Χρώμα έχει. Εδώ και δύο μήνες ίδιο χρώμα. Και δεν αλλάζει. Και στην παραλία να πάει δεν τον πιάνει ο ήλιος. Είναι τέτοιο. Ωραία, Σπα Πριβέ το βάζω. Δεν μιλάνε. Ναι, ναι, ναι. Θα σε χώσω μέσα εκεί, δεν χαμπάρι δεν πάρει κανένα. Ναι, ναι, ναι. Μου λέω οχτός, μπορεί λίγο να πω. Λίγο χαμάμ, λίγο σάουνα, λίγο τζακούζι. Θα είμαι και εγώ δίπλα σου, μη πνιγείς. Ωραία. Big Shoes, μεγάλα νούμερα. Μπείτε εκεί για να σήμερα, δείτε. Αύριο έρχονται σπίτι σου. Μια χαρά. Και βέβαια, ο Μαλιάς, κορυφαία κόμμος ιατρική. Το έχω μπροστά μου το αριστούργημα. Το άγαλμα. Το άγαλμα δεν μακραίνει το μαλλί, ένα πράγμα πάει κουρεύεται εκεί δύο μήνες μετά θέλει κούρεμα. Μαλλιάς Μακρυγιάννη 46 στην Άνω Ηλιούπολη. Πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο πάλι πίσω. Το Γιάννουλη. Το Γιάννουλη. Μην το χαμηλώνεις. Μην το χαμηλώνεις. Δεν είναι ακούσει από τον Βορρά μέχρι τον Νότο. Εντάξει, στην προκειμένη περίπτωση είχαμε από τον Βορρά μέχρι τη Λάρισα.
και πίσω. Να μ' αγαπάς, δεν βρήκα τρόπο. Άκουσε, κάντε και αυτό που το πάνε πιο πίσω για να μην είναι ακριβώς. 3-1 έληξε η ΑΕΚ. Να. Τι απαντάει η Χριστίνα Παπά σε όσους την εμπλέκουν στο κύκλωμα κοκαίνης. Τι έπαθε. Πλαστικά είναι αυτά ή κάτι. Ναι. Πετυχημένα. Πετυχημένα. Και είναι από τα πρώτα πρέπει να είναι. Δεν είναι όχι, νέα τεχνολογία. Από κάτω. Θες να πεις ρε φίλε ότι δεν την πίνεις. Το σέβομαι. Καλά κάνεις. Πας στην Τατιάνα live ρε φίλε. Δηλαδή μη πας στην Τατιάνα. Γιατί ρε, πού θα δικαιολογηθεί. Όχι στην Τατιάνα. Στην τηλεόραση. Ναι, όχι στην Τατιάνα. Μπορεί μόνο η Τατιάνα. Η Τατιάνα μου βγάζει πολύ μιζέρια. Μπορεί μόνο αυτή να τη δέχτηκε. Δεν ξέρουμε. Τι λες μωρέ. Τι λέω. Τι λες. Είσαι και στα media. Στην Τατιάνα εγώ δεν θα πήγαινα ούτε πυροβολή. Δηλαδή με όπλο εδώ δεν θα πήγαινα. Τι. Δεν θα πήγαινα. Δηλαδή μένει η Τατιάνα στο έψιλον. Ναι. Από μένα ξέρετε. Συνέχισε. Λέγε. Μένει η Τατιάνα στο έψιλον. Ωραία. Ωραία. Θα το σκεφτώ. Ανανεώνει. Ωραία. Ανανεώνει. Ανανεώνει. Ναι. Και πρέπει να βγεις εσύ. Τι να βγω. Να βγεις, να απειλήσεις. Στην Τατιάνα. Κάτι τι είναι. Ότι την έπινα. Όχι ρε. Ότι δεν την έπινα. Κάτι γίνεται, ναι, και πρέπει να βγει στην Τατιάνα. Ναι. Στο ίδιο κανάλι. Βεβαίως. Εντάξει, ναι. Βεβαίως. Τελικά υπέγραψες, θα δουλέψεις εκεί. Δεν υπέγραψα, όχι. Α, έγινε δεν έχω, πρώτη κρούση έγινε. Δεν έχω ακόμα ξεκάθαρο στο μυαλό μου το project. Το έχουν αναλάβει κάτι οι Άγγλοι σε πρώτη φάση. Α, δεν είσαι μέσα. Ε, όχι. Πρώτα αναλαμβάνουν οι Άγγλοι. Λοιπόν, και μετά ο ξάδερφός μου λέει, ναι, έχει πάει ο Κόλκας στην Τατιάνα. Δεν έχω πάει στην Τατιάνα. Ο ξάδερφός μου δεν λέει ψέματα. Ε, σου λέω δεν έχω πάει στην Τατιάνα. Ηλία. Αν τραγουδούσε πουθενά. Τώρα μόλις μέσα στη μου είπε. Δεν έχω πάει στην Τατιάνα. Μας ήρθε ένα μήνυμα στο ντουέτ, τι λέει. Τι λέει. Δεν έχω πάει στην Τατιάνα. Ποια Τατιάνα έχω πάει. Ρελιάκο, τι λέει αυτός, δεν έχει πάει. Κάτσε, σου πω εγώ. Περίμενε, γιατί το σόι τώρα μου κάνει επίθεση. Μάκης Τζάτζος ακούει κάθε μέρα. Μάικ Τζάτζος θα έρθει καλεσμένος να μιλήσει για την NASA. Και λίγο ΠΑΟΚ τον είπα. Αλλά πιο πολύ για την NASA. Στην Τατιάνα δεν έχω πάει και δεν θα πάω ποτέ να ξέρω. Πέσε, σε παίρνει ο GM, πώς σου λένε ο αρχισυντάκτης, πώς σου λένε αυτούς στην τηλεόραση και σου λέει Κόλκα θα πας στην Τατιάνα, είναι πεσμένα τα νούμερα και για να ανεβάσουμε τα νούμερα θα πας εκεί. Τι του να απαντάς, όχι δεν πάω. Απολύεσαι, καλημέρα σας. Εγώ θα απολύω. Πας καλά. Να συστηθούμε ξανά. Ποιος είναι ο Μπούτος σου. Ποιος είναι αυτός ο... Αυτός τι λέει εσύ. Ο Μπούτος. Μπούτο το λένε. Εξήγησε λίγο. Τον άλλον τον Τζούφιο πώς το λένε. Τον άλλον τον... Τζούφιο δεν είναι ραδιοφωνικό αυτό Γιάννη μου. Ο άλλος. Τζούφιος. Ο Ευαίσθητος. Ναι. Ποιο είναι. Που συζούσε με έναν άντρα και τέτοια τα ξέρουμε αυτά. Ποιο, εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Δεν μπορώ να τον μπουμπονίσω γιατί... Όχι μην τον μπουμπονίσεις, μην τρέχουμε. Τι, σε βγάλα καινούριο παρατσούκλι, λέει. Ποιος. Ενημερώθηκα, ναι, ωραία. Το καινούριο παρατσούκλι το είπε ο Wiki. Wiki. Εσύ είσαι ο Wiki. Ναι. Ναι, το καινούριο παρατσούκλι, ναι. Μου το είπε στο Wiki, αυτός λέει καινούριο. Ε, εντάξει. Σου βγάλαν κι άλλο, δεν μπορώ να σου πω. Οι πηγές μου, εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι. Ξέχωρα τι είναι για τον κλάδο μας. Ο Χαρτάκι, αυτό τι λέει. Πώς το λένε. Όνομα, ρε. Δεν ρουφιανεύω, ρε. Ε, πώς το λένε. Δεν αποκαλύπτω τις πηγές μου, ρε φίλε. Είναι βασική προϋπόθεση για τη δημοσιογραφία. Ναι. Δεν ρουφιανείς. Στη σελίδα μας το στείλω. Άζει η σελίδα μας. Μπορείς να το δεις και εσύ. Να το δω ποιος είναι. Να το μπουμπονίσω εγώ, τι ντρέπουμε. Λοιπόν. Στα μηνύματα. Ο Χαρτάκιας είναι. Ποιο είναι Χαρτάκια, αυτό που δίνει Χαρτάκι στον προπονητή σου. Ναι. Δεν είναι αυτό, ρε, άλλο έστειλα. Ανεβάσει το τικούδι στο SDNA. Μπαμ, μπαμ. Εγώ είμαι διευθυντή. Με ταχύτητα. Δεν είμαι απλό.
Δηλαδή βγήκε ο Τικούδης πριν 10 λεπτά και βρίσκεται ήδη στο μεγαλύτερο site της Ελλάδας. Βέβαια. Δεν γιατί είναι ρε, φίλε. Όσους αυτά... καλεσμένους έχω εγώ. Βεβαίως έχεις εσύ καλεσμένους. Εγώ. Ο Τικούδης είναι αυτός που βάλανε γιατί βλέπω ή βάλανε κανέναν άλλον. Τικούδης με τη φανέλα της Εθνικής. Έτσι βλέπω. Τι παιχτούρα εγώ. Άργησα να το βρουν για αυτόν οι γάτοι οι προπονητές. Πού έπεσε, στη Λάρισα δεν έπεσε. Έπεσε στη Λάρισα, έπρεπε να βγει δύο φορές MVP στην Α2. Έπεσε, πώς λεγόταν η ομάδα της Λάρισας. Όχι ΑΕΔ, Ολύμπια. Ολύμπια. Ναι. Έπρεπε να βγει δύο φορές. Ναι. Να έρθει στην ΑΕΚ, ναι. Να τον πάρει η ΑΕΚ. Και μετά την πειραχτεί. Ένα χρόνο δεν τον βάζανε, ναι. Και μετά τον βάλανε. Δηλαδή ένα χρόνο και μετά παπάδες. Πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ με την Κούδη. Όταν έπεσε. Όταν έπεσε. Αυτό λέω. Μια, η προηγούμενη χρονιά, σας πω ότι πρώτο έπαιξε ο Ντικούδης. Στο Final Four το 99 που το πήραμε εμείς. Στο κύπελο Ελλάδος. Το πήραμε περπατητή εμείς. Δεν ξέρω. Πήραμε, δεν βλέπαμε κανέναν. Τότε ναι. Κανέναν μπροστά μας. Στην Ευρώπη δεν βλέπαμε. Και μόνο 150 συλλήψεις. Εκείνο το διήμερο, τρίμερο. Με τα χιόνια. Τέλος πάντων. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Ναι. Δεν χρειάζεται να τα αναλύουμε και ιδιαίτερα. Αυτά είναι η τραγούδια, βλέπεις. Τι, φτιάχτηκα τώρα, τι. Είναι η ώρα μου. Τι απαντάει, να το, αυτό λέγαμε. Ό,τι και να είναι ορισμένοι, ο κόσμος, όσο και να τον παραπαντήσουν, βλέπει. Τι βλέπει, δεν την πίνεις. Τέλος πάντων, έλεγα στην αρχή να μην βγω. Λέει, η Χριστίνα μας, γιατί δεν ξεχνάμε ότι ήταν γυναίκα του Κλαούντιο Κολτεμπέλα που ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ, άρα είναι η δικιά μας Χριστίνα. Βέβαια. Ωραία. Με στεναχωρεί για το μικρό ποσοστό των ανθρώπων, με στεναχωρεί να αφήνω μία εικόνα και μία ψευδαίσθηση. Λέει εμφανώς αγανακτισμένη από το γραπτό έτσι όπως το βλέπω. Ξεκάθαρα. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται. Κάνουν μήνυση σε αυτόν που το έβγαλε. Μήνυση να κάνεις. Αν έχεις φάει τη λάσπη τώρα, ρε φίλε. Τι γίνεται μετά, Εμένα για τον Μπέλκα και τον Κουλούρη. Με χρειάζεται τον Κουτσολιάκο. Φίλο του Κουτσολιάκο, φίλο του Κουτσολιάκο. Όταν παίρνω τον Κουτσολιάκο, τα κάνω τον Κουτσολιάκο. Τώρα που παστελώνει ο Μπέλκα και ο Κουλούρη πάει καλά, του κουβέντα κανεί. Τη λάσπη την έφαγα. Την έφαγα τη λάσπη. Την έφαγε, τι να κάνω, μήνυση να κάνω. Τι να κάνω. Εκεί ξέρεις, πρέπει να είσαι λίγο αλήτης. Ναι. Ο πρώτος που το λέει να το σπάσει τα γόνατα. Ναι. Και μπούλινγκ, μετά να σταματήσει. Θέλει. Όχι μπούλινγκ, γόνατα, 6 μήνες στο νοσοκομείο. Αυτό θέλει έτσι. Ναι. Γιατί δεν έχεις, φίλε, άλλη άμυνα. Δεν υπάρχουν δικαστήρια. Τι να δικαστεί ο άλλος. Πρώτα απ' όλα δεν μου αρέσει το δικαστήριο. Αλλά και να δικαστεί ο άλλος. Πελάτησες. Πελάτης είμαι που μου κάνουν, ρε Γιάννη. Δεν κάνω εγώ. Ωραία. Ναι, αλλά. Εσύ και ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος δεν κάνετε μηνύσεις. Ο Μάκης δύσκολα να μην κάνει, αλλά εγώ σου λέω ότι στρώ. Εγώ μόνο όταν μπορώ να κάνω αντιμήνυση κάνω. Δηλαδή όταν βλέπω ότι είναι όπως έγινε τις προάλλες και την έφαγε ο συνάδελφος. Έχει εσείς προβλήματα, Έχουμε ρε φίλε, εντάξει τελειώνει αυτή η γενιά που τα δημιουργεί, τώρα αναλαμβάνει η δική μας. Αλλάζουν τα κόσμια, αλλάζουν οι γενιές. Όταν μετά από εμείς, όταν θα το παρακάνουμε, θα εμφανιστούν οι νεότεροι που θα έχουν εξελιχθεί και θα είναι καλύτεροι από εμάς. Αυτή είναι η ζωή. Ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι, δεν κατάλαβα. Και εσύ στο μπάσκετ δεν αισθάνθηκε σε κάποια φάση ότι μια γενιά που έρχεται σε ξεπερνά. Όχι. Είδες αφού είμαι καλύτερος. Ακόμα και σήμερα είμαι καλύτερος. Έβγαλες. Όποιοι βγήκανε. Τι σου λένε. Τώρα, χωρίς πλάκα, Χωρίς πλάκα. Ο Γιαννούλης είναι. Όλοι έτσι λένε. Στα ίσα. Όταν τους παίρνεις τηλέφωνο για να τους κλείσεις να βγουν. Ναι. Τους λες να σου πω, θα σε ρωτήσει ο κουβάς που έχω εκεί. Ναι. Ωραία, να σε ρωτήσει. Πρέσα, ναι. Σε ρωτήσει. Ότι πόσο γελίο είναι που λέω ακόμα ότι είμαι ο καλύτερος Έλληνας ψηλός. Κοίταξε. Έχω πάρει, ξέρω πόσες εκπομπές έχουμε κάνει. 15, 20. 20. Ναι. Έχω πάρει 21 τηλέφωνα. Ναι. Ένας μου είπε, δεν μπορώ να μιλήσω και είχε μια δικαιολογία. Τον άλλον, τους όλους τους άλλους λέω, θα σε πάρω το βράδυ από την εκπομπή μου. Αυτό το λέω. Ναι, Γιαννάρα. Αυτό το τέλος. Ναι. Κάτσε τώρα να το ζαλίσω όπως με ζαλίζαμε ένα δημοσιογράφη. Αυτό είναι χαβαλές, εσύ. Δεν είναι ζάλισμα. Χαβαλές. Άντρα, έτσι σου λέω, το βράδυ θα σε βγάλω στην εκπομπή. Μόνο ένας μου είπε δεν μπορώ. Ξέρω ποιος. Θυμάμαι. Ε. Και είχε γι' αυτό, λόγο. Γι' αυτό είναι τέτοιος. Είχε πραγματικά. Ναι, γι' αυτό είναι τέτοιος. Γι' αυτό είναι τέτοιος. Ναι, γι' αυτό φάει. Τον αγαπάμε, είναι φιλαράκι. Αδερφός, αδερφός. Και από μωρό παιδί φίλος. Και είχε και την πορεία παρά τις ατυχίες του. Δεν πειράζει. Ναι. Δεν πειράζει. Οπότε δεν παίρνω κανένα να τον πω, πες, να πει τι, το αυτονόητο. Εγώ πιστεύω... Είπες θα έρθεις να με δεις, αγαπά. Εσύ θες να έρθεις να με δεις. Ήθελες μάλλον στην αρχή. Αφού πέφτουν όλα τα τέτοια.
Μαζί παίζουμε. 5 λεπτά. Κάτσε 5 λεπτά και φύγε. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Φαίνομαι. Τώρα που παίζεις. Σε 5 λεπτά φαίνομαι. Καταλαβαίνεις. Τώρα που παίζεις. Καταλαβαίνεις τη διαφορά. Τώρα που παίζεις. Τώρα μακριά. Πού? Κομωτινή. Κομωτινή. Δεν παίξατε Κομωτινή, ξέρω. Παίζετε. Έχουν και άλλη ομάδα. Δύο ομάδες Κομωτινή. Αυτοί θα έχουν νερό. Πάρε τηλέφωνο. Δεν έχει νερό. Στο ίδιο γήπεδο παίζουν. Θα πάρουμε μορομάντιλα να κάνουμε μπάνιο. Τι μορομάντιλα να πάρουμε. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Το κάνουν επίτηδες. Όχι, ρε, δεν δίνει λεφτά ο Δήμος. Ο Δήμος δεν είναι, η περιφέρεια είναι υπεύθυνη. Ανάλογα. Υπάρχουν γήπεδα που είναι στο Δήμο, υπάρχουν και γήπεδα που είναι στην Γενική Γραμματεία. Ένας από τους δύο. Οι διαιτητές που αλλάζουν στην αίθουσα με τα βάρη. Αυτό είναι τραγικό. Εντάξει, δεν δίνονται και Μαρία Αντουανέτα, εσύ. Μπάνιο έχουνε. Ναι, φίλε. Σιμέντ, αποδυτήρια, φρουτάκια, καφεδάκια, απ' όλα έχει. Σταλίζετε, ρολογάκια τους δίνετε όπως παλιά στο ΖΙΧ. Όχι. Τι είναι στο ΖΙΧ. Τα πώς φέραν στον Άρη GM το ΖΙΧ, πώς φέραν στον ΠΑΟΚ τον Μίχελ. Όπου, καλό θα ήταν αυτό. Και είναι και συναισθηματικά δεμένοι με αυτό. Ναι. Ακρόαμαγεσία. Με δωράκια. Φαντάζεσαι να πήγαιναν σήμερα στα μπουζούκια διαιτητές παραμονές μεγάλου αγώνα Ευρωλίγκας, αν είχαμε ομάδες εδώ, θα γινότανε. Μετά ήταν, δεν ήταν πριν. Μετά τα παιχνίδια. Όχι παραμονές. Μετά τα παιχνίδια. Μετά τα παιχνίδια. Ωραία, ποια διαφορά. Πρέπει να κερδίσει για να. Εντάξει, καλά. Φίλε, δηλαδή τι θα βάζει. Ο Ρεφ και... πρέπει να κερδίσει. Ναι, αγόρι μου, μαζί σου. Αλλά δεν θα βάλει και τρίποντα. Άμα σε εκεί παίξει 80-20 και εσύ είσαι τα γάρι και χάσει, δεν φταίει ο διαιτητής. Πρέπει να πάει στο ακρόαμα. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, όλα να τα ισοπεδώσουμε σε αυτή τη χώρα. Πάω, φαντάζομαι να υπήρχαν τότε κινητά. Αυτό σου λέω. Καλά, δεν θα πηγαίναμε. Δεν θα πηγαίναμε. Δεν θα πηγαίναμε. Τώρα, βέβαια, και να πάνε που υπάρχουν κινητά δεν του ξέρει κανεί. Ναι, τώρα αυτό που δεν ξέρει κανένα ποιο είναι διαιτητής, καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Καλό. Μόνο εκείνο το γραφικό στην Ευρωλίγκα, πώ είναι το μεγάλο. Λαμόνικα. Λαμόνικα, εκείνο εκεί. Πώς είναι αυτός, 70 χρονών είναι. Όχι, τι 70. Ίδια ηλικία με τον Βορειάδη. Άλλο και αυτό. Κόψαν στα 55, ξέρεις, μέχρι τα 45 προσπαθείς να γίνεις διαιτητής στην Ευρωλίγκα και στα 53, 52, ξέρω κάτι τέτοιο, απαγορεύεται να είσαι στην Ελλάδα διαιτητής. Στην Ευρωλίγκα επιτρέπεται. Αλλά για να πας στην Ευρωλίγκα πρέπει να σου δώσει άδεια η δικιά σου ομοσπονδία. Τι να τώρα, έχουν, τα έχουν τη μάνα όλα. Πέτυ, ήμουν σε ένα meeting, δεν σου είχα πει ότι είχα πάει σε ένα meeting. Ναι. Εγώ ξέρω την κατάλαβα το Champions League δεν καίγεται τόσο πολύ να χτυπήσει την Ευρωλίγκα, δεν χαλάσει το πρωτάθλημα. Κοίταξε, το περισσότερο καίγεται, θα σου πω εγώ γιατί. Ένα 80 με 100 χιλιάρικα στις ομάδες που πάνε. Και οι ομάδες που πάνε λένε θα χαλάσουμε 50 και θα μας πίνουν και 30 να μας βοηθήσουν στην ομάδα. Αυτό είναι η FIBA Champions League. Ναι, και σου λέει η FIBA. Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης πήρανε 100.000, 80 είναι κάπου εκεί. Δεν πήρανε τρελάνομαι. Λένε, άμα περάσουμε τον πρώτο γύρο, έχουμε χαλάσει 20.000 από τα 80. Άμα περάσουμε το δεύτερο γύρο, έχουμε χαλάσει άλλα 30.000, άλλα 50. Γι' αυτό δεν καίγονται αυτοί να πάνε να προχωρήσουν, γιατί τα λεφτά τα πήρανε. Ναι, εγώ άλλο θέλω να σου πω. Και αυτό είναι πολύ άσχημο πράγμα. Ναι, θέλω να σου πω λοιπόν τι κατάλαβα εγώ στη συνάντηση που κάναμε με το Champions League. Ωραία, κατάλαβα ότι αυτοί καίγονται ο πρωταθλητής του Champions League να πάει στην Ευρωλίγκα. Όπως είναι με την Ούλεμπ. Ναι. Κατάλαβες. Θέλουν τη σύνδεση. Εννοείται θέλουν. Ναι. Γιατί το Ευρωλίγκα είναι πετυχημένο προϊόν. Απλώς έπρεπε να πούνε κάτι. Ποιος πήγε τώρα, τι ανακάλυψε, πώς κοιμήθηκε και ξύπνησε και λέει θα κάνουμε εμείς τη Champions League. Γιατί είναι μεγάλα κάτι σαν υπάρχει η Ευρωλίγκα και το ULEB. Αυτά τα δύο φτάνουν. Υπάρχουν τα κύπελα, υπάρχουν τα. Πόσα αγώνες να παίζει κάθε παίξη. Παίζουν τώρα 55 με 60 με 70 παιχνίδια το χρόνο. Παίζουν όλες οι ομάδες παίζουν Ευρώπη. Όλες. Πριν, ξέρεις, πριν 4-5 χρόνια που υπήρχε και το ULEB και το Challenge Round και το εκεί πέρα. Ανέβαινε σε κατηγορία. Θυμάμαι μια χρονιά είχε ανέβει Λάρισα Α1. Από Α2 ανέβηκε Α1 και πήγε και έπαιξε Ευρώπη. Δηλαδή. Λάρισα, είσαι καραπιάρη, Βουτυρίτσα, Γαλίτσιο, Παραφέστα, Μητσιμπόνα, συγχωρεμένο. Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Μιέτσι, Κάνταμτσικ. Τα θυμάσαι αυτά. Τα είχατε αφήσει αυτού στην Καρδίτσα τότε. Δεν ήσουν Καρδίτσα τότε. Καρδίτσα ήμουν. Το 88. Ναι, Καρδίτσα ήμουν. Ελλάδα ήμουν, ρε. Ναι. 83 ήρθα.
Άρα είχατε εκεί. Toronto. Θυμάσαι πως έζησε η Άσα εκεί, η καρδίτσα, το πρωτάθλημα της Λάρισας. Θεσσαλία, ρε φίλε. Σοβαρά μιλάω. Βέβαια. Αν δεν υπήρχε μίσος. Μίσος με τα Τρίκαλα. Καρδίτσα Τρία και μίσος Λάρισα Βόλο. Λάρισα Βόλο. Οι άλλοι δεν έχουμε μεταξύ μας. Εμείς με Βόλο και με Λάρισα τίποτα. Ε, πού, συναντηθήκατε και ποτέ? Όχι. Όχι. Ε, με Βόλο, ναι, Β' Εθνική, ναι. Όταν έπαιζε ο Ολυμπιακός. Αφού είχε πέσει το πολύ το ξύλο τότε με το Λάρισα ΠΑΟΚ που συμμετείχαμε, που είχε και τόσο εκεί ο θέλος, αλλά βρεθήκαμε εκεί στη μέση. Ε, από τα νεύρα μου μετά, ανέβαινα μετά από ένα παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Τελείωνε, γιατί έχω μια απορία. Παίζανε αυτοί με το Βόλο, με Μπέο, ο Βόλος. Και τους έκαναν 2-3 εκεί μέσα. Και όπως γυρνούσαμε, μπήκαμε στη Λάρισα και τους έβλεπα να βγαίνουν από το γήπεδο. Έλα. Δεν μπορείς να φανταστείς πως ήταν. Αυτό που έγινε χθες με τον κολλητό σου, τον Κούγια. Τι έγινε τελικά? Τι έγινε, ρε, τον είχε πρίξει τον άλλον. Ο άλλος δεν είναι κανένας χθεσινός, είναι κολλητός Τσακογιάννη. Ο Φιντάνης. Δεν είναι κανένα παιδί του είναι. Ναι. Α, ναι και... Δεν είναι κανένα παιδάκι. Ναι. Ωραία. Ε, θα του έλεγε ο αιμοβόρος κοντός. Ναι. Ωραία. Ε, και μόλις μπαίνει τον γκολ, τρελάθηκε ο Φιντάνης, πάει πάνω του. Πίνε λύκια, κυράουσε του. Δεν φαίνεται καλά το πλάνο. Δεν πρέπει φαίνεται... να γίναν κι άλλα. Αφού σου λέω το είδα και κάτσα και είδα Αθλητική Κυριακή για να το πετύχω. Μπες στο SDNA, ρε φίλε, το είχαμε 6 λεπτά μετά. Το ξέρω, ρε, το είδα. Το project είναι ψαγμένο. Ήθελα να δω την συνέντευξη τύπου του. Α, αφού θα γινόταν κολοτούμπα εκεί, τα χοντρό. Ναι, αυτό, μα δεν μου βγαίνει. Και φύγανε σπόνδυλοι όλοι. Φύγανε πα-πα-πα-πα-πα από την κολοτούμπα. Δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Και μετά έξτρα δηλώσει. Αλλά πρόσεξε με, ρε φίλε. Η Λάρισα έχει πάρει 9 βαθμούς στο 90. Ναι. Δεν υπάρχει αυτή η κολοφαρδία της. Είναι απίστευτη. Απίστευτη. Δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Τόσο δεν έχει τίποτα, δεν έχει τίποτα. Πες μου όμως, ο Περόνε δεν είναι ωραίος? Ο Περόνε, ρε φίλε. Είναι ωραίος. Ας σου πω γιατί είναι ωραίος ο Περόνε. Είναι ωραίος. Γιατί έχει καταλάβει. Άκουε, ο Περόνε, μα του πει βάλε με 10. Δεν θέλω 10. Δάσε με, φίλε, τώρα τα γεράματα. Βάλε με και 10 λεπτά του να κατώσω. Και αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται. Και αυτό θα παίρνει τα παιχνίδια, ρε. Τι σα είστε εκεί. Απίστευτο Περόνε, φίλε. Δηλαδή, πιτσιρικάς. Ο Περόνι που έπαιζε. Για πριν ο Περόνι τον έφερε Καλαμαριά εδώ. Ναι. Από όλων Καλαμαριάς. Από όλων πόντου πλέον. Τον είχα κάνει συνέντευξη τότε για το Μαξίμ. Για να καταλάβεις εποχή. Και εγώ έχω δώσει το Μαξίμ. Εγώ εκεί τον γνώρισα τον Περόνι. Ο οποίος είναι τυπάρα, εντάξει, θεός. Ναι, κλάμα. Ναι, κλάμα. Το γνώρισα εγώ πέρυσι. Δεν είναι, σου λέω. Και τότε και πιο πιτσιρικάς. Γκλάς παράς, δεν μπορούσαμε να το μαζέψουμε. τέτοιο άτομο. Δεν είχε ό,τι κινείται, εκτελείται. Ναι, καταλάβαινε τίποτα. Πεταράς, εντάξει. Ένα 85. Μαζί σου, με μαγκιά του. Μουρεσάν για το ποδόσφαιρο. Για το ποδόσφαιρο Μουρεσάν και όγκο. Και όγκο. Είναι ταυρί, ναι. Χτιστό παιδί, δεν είναι κανένας φλόρος. Μετά πήγε... Πού πήγε μετά? Πήγε νομίζω στα Τρίπολης. Θα σου πω τώρα για να μην το παιδεύουμε. Ε, ναι, μπες στο Wikipedia. Όχι Wikipedia, θα σου πω. Ρώταμε, γιατί είμαι ο Wiki. Εσύ είσαι ο Wiki, ναι. Πήγε σε πολλές ομάδες. Είδες, βολεύτηκε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Γούσταρε, έπαιξε. Θέλαμε να τον πάρουμε στον ΠΑΟΚ επί Ντούμι. Δεν είχαμε λεφτά τότε. Και τον ήθελε ο Ντούμι στον ΠΑΟΚ. Και δεν τον πήρε. Θα πήραμε κανένα. Εμμάνουελ Περόνε. Θα σου πω τώρα. Γεμάτος, ε. Έχει 6-7 ομάδες σίγουρα. Είναι μεγάλος, 35 είναι τώρα. Δύο μήνες μεγάλος από μένα. Έχει παίξει. Ηρακλή πριν την Λάρισα. Καλονή, Αστέρας Τρίπολης. Ανόρθωση είχε πάει, Ατρόμητο. Τι λες, ρε φίλε. Ο Ιωνικός τον είχε φέρει, ναι ρε. Ο Ιωνικός τον είχε φέρει, μετά πήγε στην Καλαμαριά. Το 5. Και είναι η παιχτούρα, ο Μπρούστερ, πού είναι? Μπρούστερ, εκείνη ο Μαδάρα, ρε. Γκρέγκ Μπρούστερ. Ο Μαδάρα εκείνη, άστο. Πες του Σταμπασίδη να σου πει και Πουλιοτόπουλο. Τι γινότανε. Ναι, με ναι. Μαρκαριάν. Ταρακλίτσας. Ήταν πολύ. Ήταν πολύ. Με Μαρκαριάν. Δύο μέτρα κι αυτός. Δεν έπαιρνε το νερό της καρδίτσας, ρε. Χώριζε την ομάδα σε δύο διπλά. Ναι. Και άμα έβλεπε, ήταν στο ένα, πλακωνόντουσαν στο άλλο και μέχρι να πάει στο άλλο, πλακωνόντουσαν και σε αυτό. Ξέρεις που τρώγανε και... αυτοί? Ξέρεις που τους είχε ο πρόεδρος και τρώγανε? Όλοι με ένα γλυφάδα. Ναι. Τότε ζούσα και εγώ στην Αθήνα. Και στην Πιφτεκούπολη. Τρώγανε κάθε μέρα μπιφτέκια.
Φταίει, αφήνει στεγνά. Ναι, ναι. Υπάρχει σκηνικό Σταύρο Σταματή Θεό. Το θυμάσαι Σταύρο Σταματή που παίζει στην ΑΕΚ. Όχι. Έχει πάει Ιωνικό. Έχουν τον Ότιτζι και Σέντερ Φόρ. Τον είχαν πιάσει με 40 γραμμάρια μαύρο ναι, ένα... ναι, ναι. Στο ξεκούδουνο εκεί στη... στην Καβάλα. τον έχουν πιάσει 40 γραμμάρια μαύρο. Και όχι, πριν γίνει το σκηνικό, είναι ότι στην ομάδα. Και του έλεγε ο Σταματής, εσύ τα φρύδια σου, να σε κουρέψω λίγο, του έλεγε με τη μηχανή. Ναι, ναι, κούρεψε με, κούρεψε με. Πάει έτσι και του παίρνει τα φρύδια, επίτηδες. Χρακ. Oh. Και είναι ο μαύρος χωρίς φρύδια τώρα, εντάξει. τι να κάνει, τι να κάνει, βάζει φούμο. Αυτό βάζει τα παπούτσια το κάμερο. Ναι, ρε, έβαζε εδώ έτσι λίγο. και, αυτό βρέχει, που και βρέχει. Και γίνεται ο μαύρος μέσα στο παιχνίδι, γίνεται άνω κάτω. Τι λες, δεν υπήρχε αυτή η ομάδα, ρε. Καπαγερίδης, ο Σταμπασίδης, Αφάς, Μπρούστερ, Φρούσος, ο Φριδόπουλος, τώρα προπονητής της ο άλλος από την Καβάλα. Όχι, ο Σταμπασίδης, ο Σταμπασίδης στην Αλεξανδρούπολη. Ποιοι άλλοι, ο Νταρακλίτς, δηλαδή μετά νομίζω. Ναι, ο Νταρακλίτς, ναι. Ο Ξανθόπουλος, ο Στόπερ, δολοφόνος, τι ξέχασα, το χειρότερο ξέχασα, όχι, Ξανθόπουλος, ένας μαύρος, ένας γύφτος, δε. Ο Βολάνης μπροστά του είναι από το Μονακό, μπροστά σε εκείνον. Ναι, έβγαλε και χριστουγεννιάτικο, το άκουσε, σε παρακαλώ. Ο Βολάνης. Ναι, ρε φίλε, έκλαψα το άκουσα το πρωί. Άσο, μην το βάζεις, δεν χρειάζεται, τώρα φτιάχτηκα. Όχι, δεν είναι, δηλαδή, τι, ο Βασίλη, ο Βολάνης. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή. Σάντα Κλάς. Σε παρακαλώ. Το άγγα το πρωί και έκλαιγα, γιατί έχω κι άλλες εικόνες με Βολάνη. Δηλαδή, κλαίω ο Βασίλης τώρα κάπου στο Νοβαγγέμι, τώρα έχει να κρίσει. Δεν το πιστεύω αυτό που γίνει. Πού είναι το μαγαζί του Κόγκου, πώς το λέμε. Πιλαξιού, απέναντι μέσα στο Α. Δεν έχω πάει. Μέσα στο μέχρι πήρε αξίου έχω φτάσει. Απέναντι μέσα στο Α ήταν ο Σώτης Βολάνης. Το σου ξέ, το σου ξέ. Το λέει και μια 50 φορές. Με τι να πει άλλο. Να έχεις ωραίος ήταν. Να πει τι μας αλλιώτησε. Τέλος πάντων, φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί το μαγκαζίνο. Γιαννούλη, μας περιμένουν. Είμαστε καλεσμένοι. Είμαστε καλεσμένοι πάλι. Σήμερα σε έβγαλα πολύ δυνατά σε βγάλα. Φάγαμε πάρα πολύ ωραία το μεσημέρι. Και τώρα θα ολοκληρώσουμε. Θα ολοκληρώσουμε τώρα. Έτσι, όταν θα κάνει ένα καινούργιο μενού ένα μαγαζί, θα μας φωνάζει να το δοκιμάζουμε. Κάναμε τις παρατηρήσεις μας. Είπαμε τη σαλάτα, την κυνηγήσαμε στο θάνατο και οι τρεις. Ναι, η σαλάτα δεν την ήταν. Την κυνηγήσαμε στο θάνατο, αλλά το σηκώτι με το καραμελωμένο το κρεμμύδι έσκησε. Όπως βέβαια και το μοσχάρι. Το μοσχάρι εννοείται. Το μοσχάρι. Και το άλλο το τυρί με το γίνο το. Πω, πολύ ωραίο. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν την μάσα. Ραντεβού την Παρασκευή. Θα πάμε εκεί πέρα, θα σε κανονίσω να μπεις. Αύριο. Ναι, μη φάμε καμιά πόρτα. Όχι, όχι. Μη φάω κανένα κόπλαν. Μη μα σας, μη μα σας. Και εκεί πέρα μόλις μπεις δεξιά, εκεί που με έχει μια ωραία φωτογραφία, τράβα. Δώσε ένα φυλάκι. Δες τη φωτογραφία. Την έχω να θυμηθείς έτσι, πω, τι έκανες εκεί τη στιγμή που εγώ έπαιρνα το κύπελο. Καναπινελί και θα σε έριχνα. Εμένα. Άσε εσύ το κύπελο κάτω και τέτοια. Ρε. Τι νομίζεις. Λέμε, ρε, έτσι είναι ο ΠΑΟΚ, φίλε. Παίρνουμε το κύπελο το 95. Ανεβαίνει ο Κόρφας, ο Πρέλεβιτς πρώτος. Ανεβαίνει ο Κόρφας δεύτερος. Εγώ τώρα από τη χαρά που ξέρω. Χώνομαι εκεί πέρα. Ανεβαίνω ο τρίτος. Ο Μπουντούρης πρέπει να με τσίμπησε, να έφτασε κόκαλο. Ναι. Και είμαι δακρύζω. Και μου δίνει ένα μπινελικό πουστρολίδι, ένα σύνθετο. Ένα ναι. Σύνθετο απ' όλα. Ναι. Εγώ μου σε κατάλαβα. Γιατί. Γιατί με βρίζει. Λέω φοράω το 5. Ανόμιζες και εγώ να μην σειρά πέρα τα νούμερα. Δηλαδή περπάταγα, πρώτον τραυματίστηκα. Είχα αιμάτωμα για 2 εβδομάδες. Σου λέω έπιασε κόκαλο. Τι να κάνει, άμα δεν και δεν του φαινόταν το Μπουντούρι. Το Μπουντούρι, ναι, δεν του φαινόταν. Το μπούλινγκ τη ζωή μου το έχει κάνει ο Μπουντούρι. Θα τον βγάλουμε στον αέρα και αυτόν. Θα μιλήσει μόνο για μπούλινγκ σε σένα. Δεν θα το παραδεχτεί. Δεν θα το παραδεχτεί. Δεν θα το παραδεχτεί. Δεν θα το παραδεχτεί γιατί είναι ο αγαπημένο των γιαγιάδων. Όλε οι γιαγιάδε το θέλουν για γαμπρό. Γιατί είχε αυτό το. Όχι, οι γιαγιάδες δεν με θέλανε, οι μανάδες με θέλανε εμένα. Σε ένα συγκρίνεις τώρα τον Μπουντούρι με τον Κόλκα.
Καλά, ρε φίλε, τι είσαι, το μεγάλο δημοσιογράφος. Βασίλη, μη γελάς. Μην κοροϊδεύεις το αφεντικό σου. Φίλε, το αφεντικό σου, μην το κοροϊδεύεις. Όταν η μαμά μου θα βλέπει στο έψιλον τον κόρκα με την Τατιάνα, τι θα λέει. Έτσι, ρε. Εμένα θα με δώσει εκπομπή. Εννοείται με το Φουρτιώτη, αγκαλιά θα είσαι. Φουρτιώτης δεν. Σε πάει, σε πάει. Όχι. Θα είσαι, ξέρεις τι. Παρετήθηκε, τον είδα χθες. Παρετήθηκε. Τον είδα, όχι, παρετήθηκε, ήταν στραβωμένος χθες. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων. Άκουσα να βάλουμε μέσα. Όχι, θα βάλουμε έναν τέτοιο είδους. Όχι τον ίδιο, κανέναν άλλον. Και όποτε λέει κάτι, ναι, θα εμφανίζεσαι σε ρόλο Χαστουκέρας. Εντάξει, οκ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.